Καλημέρα. Τι γίνεται, εσύ, αγάπη? Τι να γίνεται, εσύ, Σταριό? Γιατί είσαι πεσμένη? Μια χαρά είμαι. Δεν σε βλέπω να είσαι πολύ καλά. Βλέπω, παίρνω πολλές πληροφορίες τώρα. Βλέπω στη μία τηλεόραση μπροστά ο Νίκος Ταχιάος για το Δήμο. Στην άλλη έχουμε ανοιχτά τα αποτελέσματα που ακόμα αλλάζουν. Στο πλευρό του σύζυγός του. Εντάξει, ρε, βλέπω. Είναι αποκαλυπτικό. Τατιάνα, είσαι, σε παρακαλώ. Έχει εδώ και Βαγγελάτο τέτοια. Πάνω. Κατερίνα καινούργια δεν χαλάει το πρόγραμμά τη καθόλου. Όχι, ρε, τι να χαλάσει. Ποιες εκλογές τώρα? Αθηνά Χρυσαντίδου για πρώτη φορά για το χωρισμό τη με τον Δώρο Παναγίδη. Οκ, okay, ναι. Ακόμα περιμένουμε να καταλάβουμε τι γίνεται στο Δήμο. Θα τα πω εγώ. Τώρα πώς είναι? Λοιπόν, με καταμετρημένο το 63,16% των ψήφων. Ναι. Στα 300 από τα 475 εκλογικά τμήματα. Ο Νίκος Ταχιάος έχει 22,83%. Δεύτερος ο Κωνσταντίνος Ζέρβας με 14,84%. Και τρίτος ο Γιώργος Ρουφανός με 14,32%. Η διαφορά τους είναι 403 ψήφοι. Ναι. Τη στιγμή που μιλάμε. Μάχη, κανονική. Από τη στιγμή που απομένει ακόμα το 35% θα πρέπει να περιμένουμε, αν και θεωρώ ότι πλέον δύσκολα αυτή η διαφορά θα μαζευτεί. Άστο, μην κάνεις προβλέψεις. Αλλά επειδή μιλάμε για 400 ψήφους, όχι για 4.000, ναι. Καλό θα είναι να περιμένουμε. Τέταρτη Νοτοπούλου, πέμπτος ο Βούγιας, έκτος ο Ζωρό. Ο Ζωρό. Ζωρό. Το τζίπι στο 5%. Θα έχει και τρεις εκπροσώπους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μια χαρά. Ένας ο ίδιος και δύο ακόμα. Μια χαρά. Περιμένουμε λοιπόν εδώ πέρα. Έχουμε ακόμα. Στην περιφέρεια δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι. Τζίτι Κώστας με πολύ μεγάλο ποσοστό από ό,τι είδα. Εκλογές έχουμε, Στέργιο. Πάντως είναι φοβερό ότι από τις 19 συνολικά παρατάξεις, ναι, για το Δήμο Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπο θα έχουν στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο οι 16 από αυτές. Περίμενε λίγο, γιατί τυφλώνομαι. Κάνει κάτι το φως. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, Χρήστο, για το ωραίο πάρτι εδώ το φως. Ας το κλείσουμε, γιατί θα πάθουμε επιληψία. Πω, πω. Καλύτερα. 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 Πω, πω. Πολύ κέφαλος. Έλα, πες μου ξανά τι μου έλεγες. Ότι από τις 19 παρατάξεις, οι 16 μπήκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Δεν μπήκε μόνο η παράταξη του Ιωάννη Κούτρα, του Βασίλειου Μουησιάδη και του Κωνσταντίνου Αναγνωσταρά. Ναι. Με το κόμμα Παρέα. Το τελευταίο. Όλοι οι υπόλοιποι θα έχουν από έναν τουλάχιστον δημοτικό σύμβουλο. Δύο θα έχει ο Σωτήρης Ζαριανόπουλος, τρεις θα έχει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, τρεις ο Βούγιας, 7 είναι ο Τοπούλου, 7 ο Ορφανός, 7 ο Ζέρβας και 11 ο Ταχιάος. Αυτά δεν αλλάζουν. Ναι. Αυτή θα είναι η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το μόνο που απομένει να μάθουμε την άλλη Κυριακή είναι ποιος εκ των Ταχιάο και Ζέρβα, αν δεν αλλάξει κάτι σε επόμενες δύο ώρες, τρεις που θα τελειώσει η καταμέτρηση, θα πάρει το χρήσμα του Δημάρχου. Βέβαια το λέγαμε με όλους σχεδόν τους υποψηφίους που καλέσαμε, ότι έτσι πως είναι πλέον το σύστημα, υπάρχει μεγάλη ευελιξία για συνεργασίες και οτιδήποτε άλλο. Να. Δηλαδή, αν συνεργαστεί για παράδειγμα ο Ορφανός Νοτοπούλου και ο Ζέρβας και έχουν 21 έδρες, οι 11 έδρες του Ταχιάου δεν θα έχουν καμία απολύτως σημασία. Να. Γιατί αν πάρει και όλες τις υπόλοιπες, τις μικρές δηλαδή, πάλι δεν θα μπορέσει να βγάλει άκρη. Κοίτα, θα έχει ενδιαφέρον η εβδομάδα να δούμε τι θα προκύψει και ποιες θα είναι οι ενδεχόμενες συνεργασίες. Εφόσον βέβαια είναι η διάδα Ταχιάου Ζέρβας. Ναι. Γιατί εντάξει, πότε δεν ξέρεις, μπορεί να αλλάξει η διαφορά, να ανέβει ο Ορφανός δεύτερος. Μέσα στις επόμενες ώρες. Από τη στιγμή που δεν είναι μεγάλη διαφορά, δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οπότε περιμένουμε. Γενικότερα πάντως, ωραία, περάσαμε και χθες. Το να βλέπεις τον Ντάνο να σχολιάζει τα πολιτικά είναι. Αυτό μια γιατί, γιατί ρε εσύ, γιατί ο Ντάνος. Οι άλλοι είχαν Μουτσινά. Α, ναι. Το κανάλι του Προέδρου. Α, είχε Μουτσινά. Εμείς έχουμε Ντάνο. Κοίτα και πάλι μου φαίνεται πιο νορμάλ Μουτσινά από τον Ντάνο. Προσωπικά. Επειδή τον έλειπα το Μουτσινά, δεν έβλεπε την ώρα να φύγει. Να φύγει. Και με το που τον είπε η Έλλη Στάι, σε ευχαριστούμε πολύ, ναι, έκανε 2 δευτερόλεπτα να βγάλει μικρόφωνο, να σηκωθεί από την καρέκλα, να χαιρετήσει και να Ντάνος, φύγει. Ντάνος, είδες καθόλου? Ντάνο, όχι, μόνο. Δεν πρόλαβα εσύ. Στο Twitter εγώ το είδα. Πρέπει να βγει και νωρίς, λογικά. Δεν είδα. Αλλά. Γιατί Ντάνος?
Γιατί? Γιατί έχει ρεύμα ο Τάνος, γι' αυτό αγαπητοί. Και τι πήγε να πει, δηλαδή. Άντε και ευρωβουλευτής. Αυτός που θα συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους βγαίνει δήμαρχος. Δηλαδή τι να πει. Στις επόμενες εκλογές, άντε και ευρωβουλευτής ο Τάνος. Κοίτα, δεν αποκλείεται. Με αυτά που βλέπουμε. Μα θα βγει κιόλας. Ναι, δεν αποκλείεται. Ο Γιουργούλης είδες, οπ. Ναι. Άσχημα, ναι. Πού να τρέχεις τώρα σε θέατρο, αγάπη. Κάνε πρόβες. Να περιμένεις τον κάθε επιχειρηματία να σε πληρώσει για τις παραστάσεις. Πάνε και στις Βρυξέλλες να παίρνεις 25 με 40 χιλιάδες το μήνα. Το σπιτάξεις στις Βρυξέλλες. Λύνεις το πρόβλημά σου, κανονικά. Εξασφαλίζεις και τις επόμενες, δεν ξέρω, όλους το σόι. Μια χαρά είσαι, Στέργιο. Μια χαρά. Αν ψάξετε να δείτε τις παροχές που έχει ο κάθε ευρωβουλευτής, θα σας πέσουν τα μαλλιά. Δεν είναι μόνο 25.000 κάθε μήνα, που υποτίθεται συμπεριλαμβάνει και μέσα και τα χρήματα για το επιστημονικό επιτελείο. Υπάρχουν κάτι κονδύλια, ξέρω εγώ, 5.000 το μήνα για λοιπά έξοδα, αεροπορικά εισιτήρια, χρήματα για δώρα, χρήματα ακόμα για να φιλοξενείς ανθρώπους, φίλους σου στις Βρυξέλλες μέχρι και 100 άτομα κάθε χρόνο. Ναι. Όλα αυτά πληρωμένα από την Ευρωβουλή. Μπράβο λοιπόν στον Γεωργούλη. Που ο άνθρωπος μπορεί να είναι okay, να αποδειχθεί στην πορεία ότι νιώθει. Τι να αποδειχθεί η αγάπη τώρα, δεν ξέρεις ποτέ, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις ποτέ. Να είμαστε δίκαιοι, ωραία, δεν ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω, ωραία. Μπορεί να αποδειχθεί ότι μπορεί να κάνει 5 πράγματα. Σε αντίθεση με άλλους που ούτε καν πήγαιναν, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά. Μιλήμονόματα. Ναι. Αλλά. Σαν ένα έτσι πρώτο άκουσμα τώρα, σου κάνει λίγο περίεργο. Είναι που του πάω 24. Εντάξει τώρα, προφανώς και. Καλή εβδομάδα να έχουμε στο παρεάκι και όλα τα σχετικά, εντάξει. Προφανώς και οι εκλογές μονοπολούν το ενδιαφέρον τώρα, αυτές τις μέρες. Στον πάω κάτι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Ο Κάνιας ίσως είναι λίγο στο προσκήνιο, αλλά και εκεί δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό αυτή τη στιγμή να πούμε. Θα τα σχολιάσουμε όλα. Θα είναι μαζί μας και ο Σταύρος μετά το διάλειμμα. Και σε ό,τι αφορά τις εκλογές γενικότερα. Και εσείς σε ό,τι αφορά τις εκλογές τις δικές μας. Για περιφέρεια, για δήμους, για κατατόπους δήμους κτλ. Και θα πούμε και φυσικά. Δεν ξέρω αν έχεις κανονίσει κατά αγάπη, θα είσαι εδώ γιατί έχουμε και βουλευτικές εκλογές. Ναι. 30 Ιουνίου πάει τελικά. Μάλλον 30 Ιουνίου, ναι. Τι θα κάνουμε, Στέργιο. Θα πρέπει να είμαστε εδώ. Μάλλον εδώ θα είμαστε. 30 Ιουνίου, πού θα πας. 30 Ιουνίου. Έχεις κάτι στο μυαλό σου. Νομίζω ότι θα είναι στο τέλος της πρώτης μου άδειας, Στέργιο. Αλλά τι να κάνω. Παίρνετε και άδεια. Παίρνουμε και άδεια. Ακόμα παίρνουμε. Μετά δεν ξέρω. Μετά δύσκολα. Μετά δεν ξέρω. Αλλά μετά, τώρα παίρνουμε. 8 μέρες τη εβδομάδα θα δουλεύουμε. Ευαγγελάτος με Τατιάνα. Τι έγινε. Χαρές και πανηγύρια. Τέλος πάντων. Κουρασμένο τον βλέπω. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Κουρασμένο τον βλέπω, Στέργιο. Καταπονημένο. Γιατί θα μαζέψουμε έτσι. Μετά το διάλειμμα να δούμε και ποιοι εκλέγονται ευρωβουλευτές από τη Θεσσαλονίκη και ποιοι όχι. Νομίζω ούτε ο Θοδωρής Αγοράκης ούτε ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Δεν ήταν μέσα στη λίστα. Θα είναι μέσα στην Ευρωβουλή. Να δούμε ποιοι άλλοι έχουν μείνει εκτός και ποιοι είναι εντός. Όλα αυτά μετά το διάλειμμα. Ξαναλέω, θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο για το δικό του στίγμα και για τις ευρωεκλογές και γενικότερα για τις δημοτικές εκλογές. Και θα μιλήσουμε και για ΠΑΟΚ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα μήνα ακριβώς πριν την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας για τη νέα σεζόν. Ορίστε. Θα συνημερώσουμε και για την σύνθεση του νέου Champions League, γιατί νομίζω ότι ολοκληρώθηκε το puzzle. Ναι, έχουμε λίγο και εκεί μια εξέλιξη. Ερωτηματικά. Έχει τελειώσει σίγουρα το πρωτάθλημα του Σαν Μαρίνο και νομίζω και της Αρμενίας, οπότε έχουν βγει όλες οι ομάδες για το πρώτο αποκλειματικό γύρο, δεύτερο και τρίτο, που θα είναι ο ΠΑΟΚ, οπότε θα σας κάνω και μια ενημέρωση για τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά μετά το διάλειμμα των και μισή. Υπάρχει κόσμος που νιώθει νικητής, υπάρχει κόσμος που νιώθει χαμένος. Για τις εκλογές. Για τις εκλογές. Ή τώρα νικητής και δεν χαμένος. Δεν έχουμε βάλει μυαλό, αγάπη. Δεν ξέρω. Αυτή η δική μου άποψη όλα αυτά τα χρόνια ότι στα πανηγύρια μένουμε. Το η θέμα είναι η ουσία, η καθημερινότητά μας δεν αλλάζει δυστυχώς. Αυτό. Εδώ και 30 χρόνια. Αλλά εντάξει, είπαμε, έχει ο Έλληνας την τάση και την ανάγκη να πανηγυρίσει
και να είναι με τους νικητές. Το ανησυχητικό είναι ότι η νέα γενιά κάπως, δεν ξέρω πώς σκέφτεται. Δηλαδή, παιδιά στην ηλικία μου ψήφισαν Στέργιο Χρυσή Αυγή. Ναι, από τους 9 στους 10 ανθρώπους της ηλικίας σου, οι 9 δεν ξέρουν τι είναι η Χρυσή Αυγή. Δεν μπορεί να μην ξέρεις τώρα. Δεν ξέρουν. Όχι, δεν γίνεται. Δεν το δέχομαι. Δεν ξέρω, όχι, δεν γίνεται. 24 χρονών δεν γίνεται να μην ξέρεις πλέον. Δεν γίνεται να μην ξέρεις. Και τα στοιχειώδη να ακούς. Δεν γίνεται να μην ξέρεις. 9 στους 10, 8 στους 10 δεν ξέρουν. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Τι πρεσβεύει η Χρυσή Αυγή, ποιο είναι το. Υπόβαθρο τη Χρυσή Αυγή. Χρυσή, είναι δυνατόν να μην ξέρει. Τα στοιχειώδη να ακούσει. Δεν χρειάζεται να ασχολείσαι κάθε μέρα με αυτό. Ούτε εγώ ασχολούμαι κάθε μέρα με τα πολιτικά. Αλλά ξέρω τι είναι. Δεν γίνεται να μην δεν ξέρει πλέον. Εγώ είμαι σίγουρο ότι 8 στου 10 δεν ξέρουν τι πρεσβεύει και ποιο είναι το ιδεολογικό υπόβαθρο τη Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρω πώ γίνεται. Είμαι απόλυτα βέβαιο. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Βλέπουν ένα κόμμα να φωνάζει, να κάνει θόρυβο μέχρι εκεί. Σε άλλον μπορεί να αρέσει ο Κασιδιάρης, σε άλλον μπορεί να αρέσει ο Μιχαλολιάκος. Το τι είναι από πίσω και γιατί κατηγορείται η Χρυσή Αυγή και ποιο, σε τι πιστεύουν όλοι αυτοί, δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Και πόσο μάλλον οι νέοι άνθρωποι. Και αυτό δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Βλέπεις και στο εξωτερικό τι γίνεται, έτσι. Και στη Γαλλία, ας πούμε. Είναι γενικά το φαινόμενο αυτό, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν ξέρω. Απλά πιστεύω ότι στις μέρες μας δεν γίνεται να μην ξέρεις. Ναι, όταν μιλάμε για Έλληνες, από τη μία δεν ξέρουν και από την άλλη ο κόσμος ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα. Α, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Ότι ξεχνάμε πολύ εύκολα. Και ότι επανέρχονται στο προσκήνιο άνθρωποι που έχουν κάνει τέρατα στο παρελθόν, στο κοντινό παρελθόν. Υπουργοί που διαλύσανε πριν από λίγα χρόνια την υγεία, την αποτελειώσανε εχθές, κουνούσαν το δάχτυλο και ετοιμάζονται για νέα κυβερνητική θητεία. Εντάξει. Άνθρωποι που ήταν στα δημοτικά συμβούλια όταν κάναν φτερά. 300 εκατομμύρια ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το χρήμα του Δημάρχου. Δεν λέω εγώ ότι τα έκλεψαν οι ίδιοι τα χρήματα. Το ποιοι τα κλέψανε αποφάθηκε και η δικαιοσύνη. Αλλά και το να μην έχεις πάρει χαμπάρι τότε τι γινότανε, το πλάτσικο, και αυτό δείχνει κάτι. Ναι. Και να σου πω για να το κλείσουμε, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα να μιλήσουμε και με τον Σταύρο. Εμένα με πιάνει αγάπη μια απογοήτευση όταν βλέπω τις ίδιες οικογένειες. 3-4 στην Ελλάδα να κάνουν κουμάντο εδώ και 40 χρόνια. Πραγματικά εμένα με πιάνει μια απογοήτευση και μια θλίψη. Με πολλά άτομα κιόλας, όχι με ένα-δύο. Διασκορπισμένη γενικότερα. Η οικογένεια Παπανδρέου, η οικογένεια Μητσοτάκη, η οικογένεια Καραμαλή, κατά βάση και άλλες 5-6 οικογένειες, 7. Δηλαδή λέγεσαι Κεφαλογιάννης. Και η κόρη σου θα βγει βουλευτής και ο εγγονός σου και ο ανιψιός σου και ο μπατζανάκης σου. Ναι. Γιατί είναι Κεφαλογιάννης. Okay. Προφανώς έτσι πάει στην Ελλάδα το πολιτικό χάρισμα. Από πατέρα σε γιο και από πατέρα σε κόρη. Πώς ήταν στο Game of Thrones. Που αλλάζει έτσι ο θρόνος ανάλογα. Είσαι γιος του βασιλιά, θα γίνεις βασιλιάς. Α, έτσι ήτανε. Έτσι πάει. Α, okay. Οπότε θα δούμε μετά από 10 χρόνια... κάποιο νέο Κεφαλογιάννη, κάποιο νέο Μητσοτάκη, κάποιο νέο Μπακογιάννη και ο κόσμος συνεχίζει να έχει μια δύσκολη καθημερινότητα. Και πανηγυρίζουν άνθρωποι που τα τελευταία 10 χρόνια και με ΣΥΡΙΖΑ και με Νέα Δημοκρατία είδαν τις συντάξεις τους να μειώνονται στο μισό. Φτάνει 15-20 του μήνα και πραγματικά δεν έχουν ούτε ευρώ στη τσέπη, συνταξιούχοι, και πανηγυρίζουν μερικοί. Όπως θα πανηγυρίζουν άλλοι, αν αλλάξει μετά από χρόνια ξανά το πολιτικό σκηνικό. Όταν επί Νέα Δημοκρατία είχαν κοπεί πάρα πολλά χρήματα από εργάτες στα εργοστάσια της Ίνδου, βασικά σε όλες τις βιομηχανίες, κόπηκαν οι προορίες, κόπηκαν. Υπήρχαν άνθρωποι που πανηγύριζαν τότε. Παρότι στις τσέπες τους θα μπαίναν λιγότερα χρήματα, αυτοί εκεί. Άλλος νεοδημοκράτης, άλλος πασοξής. Στη συνέχεια προέκυψαν και οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Εγώ βλέπω ότι η καθημερινότητα του κόσμου δεν αλλάζει. Μακάρι να αλλάξει η πόλη. Τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό να έχουμε τα επόμενα χρόνια μία άνθηση. Αλλά πραγματικά, ξαναλέω, στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, παιδιά. Συγγνώμη. Αν κάποιοι από εσάς έχετε βολευτεί είτε επί Νέα Δημοκρατία, είτε επί ΣΥΡΙΖΑ, είτε επί ΠΑΣΟΚ, καλά κάνετε. Και πανηγυρίζετε,
Όλοι οι υπόλοιποι όμως, πραγματικά δεν βρίσκω το λόγο γιατί να πανηγυρίσει κανείς ή αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία, αν θα είναι το κοινάλι ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα να επιστρέψουμε. Ναι. Να επιστρέψουμε με Σταύρο, λογικά. Λοιπόν, μαζί μας στο Θέατρο Βεργίνα και το Ρίτζι Καζίνο, Παρασκευή και Σάββατο, επόμενες δύο παραστάσεις. Ο Λαός Τραγούδι Θέλει, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον εξεπέραστο Στράτο Διονυσίου από Στέλιο Διονυσίου, Άγγελο Διονυσίου και Διαμαντή Διονυσίου στο Θέατρο Περγίνα. Πραγματικά μια ξεχωριστή παράσταση. Ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα σε έναν από τους μεγαλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές, τον Στράτο Διονυσίου. Εισιτήρια από τα ταμεία του Καζίνο, ticketservice.gr και καταστήματα Public. Η Αναδομό είναι μαζί μας, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα. Εθνική Αντίσταση 171. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα για κάθε ανάγκη, πραγματικά. Είτε μιλάμε για ανακαίνιση ολόκληρου σπιτιού σας, είτε του επαγγελματικού σας χώρου, είτε κάποιου χώρου ξεχωριστά στο σπίτι σας. Οι καλύτεροι συνεργάτες σας θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει, πάντα με συνεύρυστο χρονοδιάγραμμα. Και η στοίχημα είναι μαζί μας. Εντάξει, οι επιλογές πολλές στο ποδόσφαιρο πλέον δεν υπάρχουν, πέρα από τον τελικό του Europa League και του Champions League που είναι αυτήν την εβδομάδα. Αλλά υπάρχουν επιλογές σε μπάσκετ, τένις, βόλι. Τένις ειδικά υπάρχουν πολλές γιατί είναι το Roland Garros τώρα. Οπότε εκεί μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας. Φυσικά υπάρχει το σερί και live καζίνο όλη τη διάρκεια της ημέρας με πολλά κέρδη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε λογικά με Σταύρο, με αθλητικά και με όλα τα υπόλοιπα. Επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4. Πάω 24 Στέργιο. Θα μιλήσουμε με Σταύρο. Τον έχουμε. Τον έχουμε. Σταύρο. Δεν τον έχουμε. Τον έχουμε. Καλησπέρα. Καλημέρα. Σε βέβαια και με Ισλανδία. Εάν δεν μίλα, βρε άνθρωπέ μου, κάποιες φορές τον έχουμε, δεν τον έχουμε, λέμε. Ναι, αφού με είσαι ο Χρήστος. Τι να κάνω, να πηδήξω τη γραμμή. Τι γίνεται, Σταύρο? Καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Βρέχει. Ναι. Ψυχαλίζει μου. Και... Ναι. Και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει η πόλη μας. Με αυτό ασχολούμαστε. Από χθες, τα χιλιά ο Ζέρβας. Δεν θα ψηφίσεις, αγάπη? Δεν ψηφίζω εδώ. Δεν προλαβαίνεις να μεταφέρεις? Όχι. Ούτε για τις βουλευτικές προλαβαίνω. Μάλιστα. Άρα, βουλευτικές δεν μας απασχολούν εδώ. Εκεί τόπι το ποίημα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Δεν αλλάζει αυτό. Εδώ τι γίνεται? Τη στιγμή αυτή η διαφορά είναι στους 403 ψήφους. 403. Ο Ζέρβας έχει παραπάνω. Ναι. Και υπολείπεται ακόμα το 35% των εκλογικών τμήματων, η καταμέτρηση. Ναι. Αλλά δύσκολα να καλυφθεί. Όχι, ναι, δεν φαίνεται να αλλάζει. Δύσκολα να καλυφθεί αυτή η διαφορά. Εντάξει, τη μία έχουμε έναν άνθρωπο που στηρίζεται τέλος πάντων από τους χρυόπιους της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη έχουμε έναν άνθρωπο που δεν απέχει και πολύ πολιτικά, δηλαδή κεντροδεξιά είναι ο Ζέρβας. Ο οποίος με δικά του λεφτά έδωσε τη μάχη του και καλείται να δει αν μπορεί να πάρει από την εξαμενή του ψηφοφόρου κάτι για να βγει αυτός δήμαρχος στο δεύτερο γύρο. Εντάξει, ξεκάθαρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει πολιτικός μανδύας, με Ζέρβα είμαστε. Ναι. Ξεκάθαρα. Ωραία, γιατί αυτή η πόλη έχει υποφέρει τόσα χρόνια από τις κομματικές επιλογές, τέλος πάντων, και τον τρόπο που την αντιμετωπίζουν. Θα δούμε πώς θα γίνει. Θα είναι μάχη σκληρή. Θα δούμε ποια δεξαμενή θα πάρει, ποιος θα πάρει. Η ουσία είναι ότι σε μια εβδομάδα από τώρα θα ξέρουμε ποιον δήμαρχο θα έχουν. Πάντως, Σταύρο, από τις 19 παρατάξεις που βάλανε ψηφιότητα, θα έχουν εκπρόσωπο οι 16 από αυτές στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Με τις έδρες να έχουν κλειδώσει, να μην αλλάζουν. Ταχιά ως 11, Ζέρβας 7, Ορφανός 7, Νοτοπούλου 7, Βούγιας 3 και Ψωμιάδης 3. Ναι, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι για να διοικηθεί ο Δήμος θα πρέπει να συμπράξει ο Δήμαρχος με άλλες 3 παρατάξεις τουλάχιστον. Αν μέσα σε αυτές δεν είναι ο Ζέρβας, ο Ορφανός και Νοτοπούλου και με τις υπόλοιπες να συμπράξει τις 10... Πάμε στο σενάριο να βγει ο Ταχιάος. Θα πρέπει να συμπράξει με Ορφανό, Ζέρβα και Βούγια. Πάμε στο ενδεχόμενο να βγει ο Ζέρβας. Θα πρέπει να συμπράξει με Ορφανό, με Βούγια και με Νοτοπούλου.
που είναι πιο εύκολο. Ναι. Γενικότερα πάντως, το λέγαμε και όλη την εβδομάδα και όλο το περιμένο διάστημα, θα έχει ενδιαφέρον το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Με τόσες πολλές φωνές και τόσες πολλές παρατάξεις. Ναι. Τουλάχιστον στα θέματα τα οποία θα πρέπει να παρέμβει το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί υπάρχουν και άλλα που είναι τέλος πάντων αποφάσεις δημάρχου. Ναι. Είναι η απλή αναλογική. Τώρα αν θα αλλάξει η κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει και ο νόμος, πιθανότατα. Ναι, συνηθίζεται η κάθε κυβέρνηση να αλλάζει και το εκλογικό σύστημα. Ναι, θα δούμε. Δεν και πώς. Πάντως επί της ουσίας είναι ο Δήμος της Θεσσαλονίκης μια από τις περιπτώσεις που είναι ανοιχτό το παιχνίδι ακόμα. Ναι. Γιατί ο Σερβας έχει πολύ περισσότερες συμπάθειες και ο Ταχιάος θα πρέπει να δούμε από πού θα κλείσει άλλο κομμάτι ψηφοφόρου. Το καλό για τον Ταχιάο είναι ότι εκλήθηκαν εκλογές, άρα όσοι είναι σε κομματικούς μηχανισμούς θα συνδράμουν στο να έχει η Νέα Δημοκρατία μια νίκη στη Θεσσαλονίκη. Πάντως ακούγοντας... Μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό το Βελόπουλο βγάλαμε τώρα. Τι να κάνουμε, να ασχοληθώ. Εντάξει, βέβαια, η ουσία είναι στο καλό της πόλης και όχι στα κομματικά. Ναι, αυτό δεν σκέφτονται έτσι. Okay. Ναι, προφανώς. Ναι, δεν σκέφτονται έτσι. Αν σκεφτόντουσαν έτσι, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Για την πόλη δεκαετίες τώρα. Βελόπουλος και Ψωμιάδης πήραν τον 10% της πόλης. Τώρα, αυτό που έγινε με τον Βελόπουλο που έγινε πιστοποιητικά γνήσια του Χριστού και θα είναι στην Ευρωβουλή. Εντάξει, πραγματικά δηλαδή, παιδιά, μιλάμε για ιδία. Κάπου διάβασα ότι ενώ είναι φαλακρός, πουλούσε κρέμα για επίτευξη μαλλιών. Μάγκας, ρε, αφού βρήκε και κάνει. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Κανονικά. Ναι. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον, Σταύρο, να δεις και ποιοι θα εκλεχτούν, έχουν εκλεχτεί ευρωβουλευτές. Είμαστε γενικότερα... Έχουμε καμιά εικόνα. Υπάρχει εικόνα, ναι, υπάρχει. Λοιπόν, από Νέα Δημοκρατία, Κυμπουρόπουλος, Μεϊμαράκης, Βόζεμπερκ, Σπυράκη, Κεφαλογιάννης, Ασημακοπούλου, Κίρτσος, Αμοιράς και Καϊρίδης. Αυτοί θα είναι οι ευρωβουλευτές. Από ΣΥΡΙΖΑ, Παπαδημούλης, Κουντουρά, Αρβανίτης, Κούλογλου, Γεωργούλης, Κόκαλης, Μουζαλάς και Δανέλης. Από Κινάλ, Ανδρουλάκης, Καϊλή, Παπανδρέου και Καμίνης. Από ΚΚ, Παπαδάκης, Αλαβάνος, Σεμίνα Διγενή και Λίλα Καφαντάρη. Πιάσαμε το καλλιτεχνικό, Παύλα Δημοσιογραφικό στο ΚΚ. Από τη Χρυσή Αυγή ο Γιάννης Λαγός, που νομίζω θα ομορφύνει το Ευρωκοινοβούλιο, Σταύρο, με το λόγο του, με τις πράξεις του. Λοιπόν, Κωνσταντίνου, Γιάννης Παπάς και Μπαρμπού. Εκεί θα γελάσουμε, γιατί ο Λαγός που είναι ο σκληρός της πάντων της ΧΑ, θα δεις εκεί πέρα πώς θα είναι. Ναι. Θα γελάσει και τον Παρδαλού Κατσίκη. Και Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, Εμμανουήλ Φράγκος και Σάβας Γεωργιάδης. Και Μέρα 25, η Σακοράφα, ο Κλέον Γρηγοριάδης, ο ηθοποιός. Τον θυμάσαι, Σταύρο? Πώς δεν θυμάμαι. Και Κωνσταντίνα Αδάμου. Αυτοί θα είναι οι ευρωβουλευτές της χώρας μας. Ωραία. Σωστά. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να αποκαταβάλω τίποτα, απλά... Τρεις λαλού και δύο χορεύουν ο Δήμος μας και τα άλλα ήταν αναμενόμενα. Ναι. Κοίταξε, προφανώς και θα είναι μια εβδομάδα ζυμώσεων και επαφών. Ακούγοντας χθες τον Βούλια, είπε δημόσια τουλάχιστον ότι εγώ δεν πρόκειται να στηρίξω κανέναν. Εμπιστεύομαι τους ψηφοφόρους μου, ας πάνω που θέλουν. Αυτό, αυτό είπε δημόσια. Τώρα, ιδιωτικά... ιδιωτικά αυτό θα ισχύσει κιόλας. Ναι. Και περιμένουμε και τις τοποθετήσεις. Φαντάζομαι όλοι θα τοποθετηθούν ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, μάλλον περιμένουν να τελειώσει η καταμέτρηση. Γιατί εντάξει, υπάρχουν λεπτές ισορροπίες, αν και λογικά δεν θα αλλάξει το δίδυμο, Ταχιάος και Ζέρβας. Και νομίζω θα υπάρξουν ανάλογες τοποθετήσεις. Φαντάζομαι εγώ λογικά, δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη. Όχι, όχι, περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Ναι. Εντάξει, πλέον θα πούμε σε μια εβδομάδα που ο ένας θα προσπαθεί να πείσει ότι είναι καλύτερος και δύναμος. Αυτό θα δούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει
πολύ σκληρή. Μόνο η Νατοπούλου μπορεί να δώσει γραμμή κομματική. Τον Σέρβα. Ναι. Οι άλλοι όλοι, ό,τι θέλει, ας κάνει ό,τι θέλει, ας κάνει. Αυτή είναι η κατάσταση. Πάντως το 50% των δημοτών της Θεσσαλονίκης δεν ψήφισαν. Το 48% για να είμαστε ακριβείς, 52% ήταν η συμμετοχή. Ας πάνε να ψηφίσουν τώρα. Νομίζω πρέπει. Ναι. Πρέπει. Ο καθένας σκέφτεται όπως θέλει, αλλά η λογική λέει ότι επιβάλλεται να πάρει κάποιος θέση για την επόμενη μέρα της πόλης. Για τα επόμενα 4 χρόνια, 5 πόσο είναι, 5 νομίζω. Για να συνδέσουμε τις βουλευτικές εκλογές με τον ΠΑΟΚ, αυτές που έρχονται, οι πληροφορίες μικές μου λένε ότι θα κατέβει με το κοινάλ ο Κυριάκος Κυριάκος. Ναι. Αλλά Στέργιο, αν θέλεις να αναλάβεις γραφείο τύπου. Όχι, ευχαριστώ Σταύρο. Μπορείς να στείλεις ένα βιογραφικό. Όχι Στέργιο, γιατί. Μπορείς να στείλεις ένα βιογραφικό. Μικρά σας για σένα. Ωραία. Εγώ σου δίνω το ελεύθερο. Μπορείς να πας. Εγώ νομίζω, Σταύρο, ότι και λόγω ηλικίας και λόγω εμπειρίας προηγείσαι εσύ. Γι' αυτό σου λέω, επειδή δεν θεωρώ ότι είμαι όριμος για κάτι τέτοιο. Ναι, ούτε εγώ είμαι όριμος, Σταύρο. Γιατί, όχι, αν υπήρχε, Σταύρο, επιμερών μου τοποθέτηση δημοσιογράφου, Παύλα Προέδρου, ότι ο ΠΑΟΚ αγόρασε Ξάνθη Πανετολικό και δεν ξέρω τι άλλο, δεν θα μπορούσα η απάντησή μου να είναι ψύχρεμη. Στέργιο, εγώ πιστεύω ότι είσαι πάρα πολύ όριμος. Όριμος είμαι. Όριμος είμαι. Ψύχρεμος δεν είμαι. Να πας να κάνεις το μεγάλο βήμα. Ωραία, στην καριέρα σου. Δεν εγώ είμαι, σου ανοίγω δεν τον δρόμο. Είμαι ψύχρεμος, Σταύρο. Εγώ θα σε στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις. Εγώ να δεις πώς θα σε στηρίξω. Εγώ να δεις πώς θα σε στηρίξω. Εγώ δεν θα στηρίξω κανέναν τους δύο. Όχι, εγώ θα στηρίξω, Σταύρο. Εντάξει. Η αγάπη είναι το καλύτερο. Καλή τύχη σε όποιον αναλάβει, παιδιά. Εμείς θα τον αγαπάμε όπως και εννοείται, εννοείται. Ναι, έχω χορηγό τα Ζάναξ. Μπορεί να πάει να παίρνει 4-5 τη μέρα. Απαραίτητα. Αν και έχει μια έλλειψη, μαθαίνω το συγκεκριμένο χάπι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι. Ας κινηθούν οι φαρμακοβιομηχανίες επιτέλους, να δώσουν μια λύση στο πρόβλημα. Για... Τίποτα. Καλή δύναμη στον επόμενο. Έχεις να σχολιάσεις κάτι για την τοποθέτηση του κύριου Προέδρου του Απόλλωνα? Πήρε βέβαια απόσταση ο Απόλλωνας, έβγαλε μια ανακοίνωση. Πήρε απόσταση γιατί ήρθε μήνυση γι' αυτό. Ναι. Αλλιώς δεν μπορείτε να έπαιρνε απόσταση. Σταύρο. Έλα. Για το κομμάτι αυτό, ότι ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του καθένας σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο τώρα που έλεγε παπαριές που λέμε στα καφενεία και έγινε opinion leader στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι να κάνω τώρα, ασχοληθώ τώρα με τον παππούλι τώρα που είναι χαμένα. Ναι, αλλά ο κάθε παππούλης την κάνει τη δουλειά του όμως. Θα την κάνει, δεν θα την κάνει. Αυτό θα την κάνει ένας άλλος, για αυτήν την Ελλάδα. Αν τον κυνηγήσει, Σταύρο, η ΠΑΕ πάει ακόμα μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι. Πάει στα δικαστήρια και να αποδείξει αυτό που είπε. Δεν είναι, δημοκρατία έχουμε. Καθένα εννοείται, ό,τι θέλει. Ξέρεις πόσοι έχουν πει για μένα και στο δικαστήριο που κάνουν κολοτούμπες. Τι να κάτσω τώρα, πήγαινε να το αποδείξει, αγοράκι μου. Πήγαινε. Κανένα πρόβλημα. Είπε στην χοντράδα σου, σου δώσαν βήμα, το έκαναν σημαία το αλαφουζέικο και τα μαριναγκέικα. Ωραία. Πήγε να τα αποδείξει τώρα. Τουλάχιστον αυτή τη φορά νομίζω ότι η αντίδραση του ΠΑΟΚ είναι σωστή. Ναι, δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει αρκετές αγωγές και μηνύσεις. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Απλά να το κάνει κορώνα. Χθες απλά έβγαλε τη διαρροή και θα κινηθεί νομικά. Ναι, γιατί είχε ξεφύγει χθες το μεσημέρι. Ναι, και ίσως θα πρέπει, Σταύρο, να το πάει μέχρι τέλους και να μην περιορίζει μια συγγνώμη. Όχι, όχι. Κοίτα, ο ΠΑΟΚ σταματάει όταν βλέπει τώρα κάτι, ξέρω εγώ, τύπους που δεν μπορούν, δεν αντέξουν την πίεση και δεν αντιπροσωπεύουν κανέναν πριν τον εαυτό τους. Ωραία, και εκεί το τραβάει. Απλά τους κάνει να δουν ένα προσωπικό φαντάρο. Μήπως είναι λάθος αυτό όμως, μήπως είναι λάθος. Να πρέπει να την πληρώσει ένας για να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι. Έχουν πληρώσει αρκετοί, είναι Στέργιο. Δεν το μαθαίνει. Δεν είναι. Δεν έχει γίνει. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα έχει το θέμα το επόμενο διάστημα. Με μαρινάκι δυνατό. Εντάξει.
Μα εντάξει, είναι ακόμα δυνατή, δεν είναι τίποτα. Εσύ την πόλη σου να υπερασπιστείς. Ναι, σαφώς και η πόλη, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να μην σχολιάσεις αύριο και όλο το υπόλοιπο σκηνικό πλέον που διαμορφώνεται. Εντάξει. Εντάξει, αναμενόμενο να διαμορφωθεί έτσι. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Αναμενόμενο ήταν. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει περάσει δεύτερη μία από ό,τι γίνεται μέσα στην ομάδα και ασχολούμαστε με οτιδήποτε. Το χάσαμε. Θα το ξαναπάρουμε. Θα το ξανακαλέσουμε για τον... Για να ολοκληρώσω λίγο αυτό που έλεγε, να πούμε και τι άλλο έχουμε. Γιατί εντάξει, όντως η ομάδα έχει περάσει δεύτερη μοίρα, αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ισχύσει για πολύ αυτό. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι αυτή η εβδομάδα πρέπει λίγο να είναι εβδομάδα που θα προχωρήσουν κάποια πράγματα. Τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν διάφορες εξελίξεις. Κοίταξε, εγώ το έλεγα και τις προάλλες. Το πρώτο μέτρημα θα γίνει στην πρώτη συγκέντρωση. Ναι, αυτό σωστό είναι, αλλά έλα, φτάσουμε Σταύρο. Εκεί και έχουμε 15 απώλειες. Έλα. Έλα. Τέλος πάντων, σε ένα μήνα ακριβώς η ομάδα μαζεύεται. Αυτό λέμε, ναι. Ναι, και γενικά θα πρέπει όταν θα μαζευτεί να έχει συμπληρώσει το 90-95% του ρόστερ. Σωστά. Εντάξει. Κακά τα ψέματα. Υπάρχουν δύο απώλειες στην δεδομένη χρονική στιγμή. Υπάρχει μια αντιστροφή του Λάμπρου που είναι πολύ σημαντική. Ναι. Γενικά θα πρέπει να ασχοληθούμε με την ομάδα. Υπάρχει το θέμα του Κάνιας. Ναι, ο Κάνιας θεωρητικά θα ανανέουν αν δεν ανανέουν ο Σάχου. Ναι. Εντάξει, τώρα ο Κάνιας με τη σειρά του, αυτή την πάρα, θα προσπαθήσει να πάρει και κάτι παραπάνω. Έτσι. Και από τη δική του μεριά λογικό είναι. Mm. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι. Βέβαια, όποιος ζητάει κάτι παραπάνω πλέον, αρχίζει και φεύγει. Ναι, είναι και αυτό. Ναι, δεν χαλάει αυτό. Να αποφασίσει ο ΠΑΟΚ να βάλει ένα πλαφόν στα συμβόλαιά του. Γιατί δίνει κοροϊδίστηκα λεφτά, εντάξει. Στο Sky Σταύρο να σημερώσω ότι κληρώνουν ένα λευκό πόλο. Ας τώρα το βλέπω μπροστά μου, ναι. Κάτω πιστεύω, δεν κάνεις φωτογραφία. Αγάπη, έλα αγάπη. Λοιπόν, διεκδικήστε λέει ένα πόλο, trend live, Evo. Αχ, μην το πρόλαβα. Ρε αγάπη, μια ώρα. Συγγνώμη, δηλαδή. Στέργιο, εσύ το είδες. Έλα, εντάξει, υπάρχει Σταύρο και το Web TV, θα το γυρίσουμε πίσω, θα το κάνουμε. Ναι, γίνει να το κεμπιάσω. Λευκό πόλο, ρε φίλε, βάλε κόκκινο, πράσινο, κίτρινο. Είναι επίκαιρο, ρε φίλε, εντάξει. Μουσταρδί, έχει. Συνηθίζεται τόσο η διαφήμιση έχει γίνει. Κοίτα, εγώ θα ήθελα να δω αν υπάρχει μια αύξηση πωλήσεων στα λευκά πόλο. Μετά το σκηνικό με το ζήλο. Μα έγινε τόσο διαφήμιση, πούλησε. Ναι, δηλαδή θέλω να δω αν αυτό το marketing είναι αποδοτικό. Ναι. Πάντως Σταύρο, τέτοια διαφήμιση πόλο, να πλήρωνε η πόλο δεν θα είχε. Εντάξει. Μάλιστα. Δωρεάν διαφήμιση όλο αυτό το διάστημα. Το λευκό πόλο. Πόλο. Η πλούσια είναι Volkswagen, εντάξει. Ναι, εντάξει. Μην ψάχνει ο άλλος πόλο. Ναι. Okay. Ναι. Τώρα, τι και πώς. Είναι μια εβδομάδα που θα δούμε, νομίζω σιγά σιγά, το πώς κινείται το πάνω τα γραφικά. Εκτιμώ ότι καλά γράφονται όργια. Όχι στην Ιβηρική, σε Χερσόνησο, είναι ο Μπράγκο. ναι, πού θα ψάξει παίκτες, δηλαδή στην Κίνα ή την Κορέα. Ένα 70% των επιλογών είναι από τη Βυρική Χερσόνησο. Τι να κάνουμε τώρα. Ισπανία, Πορτογαλία. Αυτή είναι η Βυρική Χερσόνησο. Εντάξει. Κοίταξε, εγώ περιμένω να δω στα κοντά ότι ή Ευρωπαίος ή Λάτιν θα είναι ο εξτρέμου. Το περιμένω. Καλά, εκεί το... Το πρώην αφεντικό σου το έχω δει μας έφερε. Εντάξει. Ναι, γεγονός. Ναι. Ρώτησε Σταύρο όμως ο ΠΑΟΚ. Έτσι λένε. Ρώτησε. Γιατί δεν ρωτάει ο ΠΑΟΚ Εντερόση που αποχαιρέτησε χθες στη Ρώμα. Δεν είναι γιατί διψασμένος. Ο Μπέλης ο Πετεράνος έχει την κατάσταση. Ναι, εσύ νομίζεις είναι δύσκολο να γραφτεί αυτό. Όχι, μετά το έχω δει. Ναι. Ξέρω τον Ρονάλντο μπορούμε να δούμε. Ναι. Τέτοια πράγματα λέμε. Σε τρία χρόνια πρόταση του ΠΑΟΚ. Α, μπράβο. Ρώτησε για Μέση. Ναι. Ο ρόλος του Πιανού. Με το Μέση. Ποιος μπορεί να έχει ένα ρόλο. Έχουμε κάποιον Αργεντίνο. Ο ρόλος του Βερόν θα βάλουμε, Σταύρο.
φίλοι από τα παλιά και βάλαμε τον Βερόν και του πήγε τον ΠΑΟΚ. Ναι, θα μπορούσε. Ναι. Λοιπόν. Φωτογραφία που είναι μαζί και κάνουν γενέθλια στο σπίτι της. Κάποια στιγμή στο παρελθόν. Πάντως εντάξει, δεν χαλούσε στο Γοδίν ο ρόλος του Γκαρσία. Σέρχιο Ράμος, ρε εσύ. Που βγήκε τώρα από το Σάββατο ότι φεύγει από τη Ρεάλ. Ο ρόλος του Κάνιας. Όχι του Κάνιας. Βάλε Γκαρσία πάλι. Κρέσπο. Γκαρσία πάλι. Έλα, εσύ Ισπανός. Θα συμπαίκτες, έχει δίκιο έκανα. Ναι, εσύ. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Πολύ εύκολο. Φωτογραφίες 100.000 υπάρχουν, γιατί όχι. Απλά δεν είχε καλές σχέσεις ο Γκαρσία με τη Ρεάλ. Αυτό είναι το αγκάθι. Με το Ράμος είχε όμως, έτσι είναι Σταύρο. Ναι, μπορεί να είχε. Ναι, 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 ξεκάθαρα. Να το στήσουμε. Ξεκάθαρα. Όχι. Ας τα κάνουν άλλοι, αγάπη. Εντάξει, Σταύρο, το λέγαμε και προχθές. Η πρώτη μέτρηση θα γίνει στην πρώτη συγκέντρωση. Ναι. Καλό θα είναι για την ψυχολογία του κόσμου κυρίως να βγουν κάποια πράγματα μέχρι τότε. Αλλά επί της ουσίας... Άμα θέλει το ΠΑΟΚ βγάζεται, δεν είναι τίποτα. Ναι. Αλλά το θέμα είναι η ουσία στα ίδια. Αυτό λέμε. Άρα, η ψυχολογία του κόσμου. Η ουσία είναι αυτό που είπες. Ο ΠΑΟΚ έχει το επιχείρημα, έχω double. Ξέρω τι κάνει. Ωραία. Αυτό το επιχείρημα θα φτύνει, αν 26 του μηνός, δεν έχουμε πάλι μεσοπαίκτη. Ναι, συμφωνούμε. Εκεί θα γίνει η πρώτη καταμέτρηση, 26 του μήνα. Ναι. Δηλαδή, αν υπογράψει σήμερα ο νέος εξτρέμ και ανακοινωθεί, ή αν ανακοινωθεί 25 Ιουνίου, νομίζω είναι ένα και το αυτό, εντάξει. Άκουγα. Ο τρόπος που κινείται ο Ολυμπιακός δείχνει ξεκάθαρα ότι πάει σε έτοιμες λύσεις. Ωραία, γιατί θέλει να χτυπήσει στην ουσία τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο Βαλμπουενά μπορεί να είναι 35, αλλά είναι κανονικός ποδοσφαιριστής. Ναι. Δεν είναι wannabe. Ωραία. Βέβαια. Ναι. Ή επίσης λοιπόν, φαίνεται υπάρχει. Ότι δεν είναι ο Τουρέ, είναι σε καλή κατάσταση, ας πούμε. Εντάξει, επειδή είναι ο Τουρέ ήταν 130 κιλά και ο Βαλμπουενά στο 1,30 που δουλεύει. Δεν μπορεί να είναι πάνω από 50. 1,67. Ναι, αν ήταν, αν ήταν αγάπη 130 κιλά ο Βαλμπουενά, δεν θα υπήρχε θέμα. Εντάξει, ρε παιδιά, τόσο είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι τελειωμένος. Όχι, μια χαρά είναι. Και για το ελληνικό ποτάθλημα σου. Γεμάτη σεζόν. Ναι. Γεμάτη σεζόν. Αυτό κοιτάμε. Θα μου πεις και ο Μπερμπάτοφ είχε γεμάτη σεζόν όταν ήρθε, αλλά. Τέλος πάντων. Είναι το ερωτηματικό της 35 τι κίνητρο έχει, αλλά από εκεί πέρα αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι κανονικός ποδοσφαιριστής. Ναι. Και ότι το ύφος του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή ψάχνει έτοιμες λύσεις για να κερδίσει έδαφος. Και ίσως να εκμεταλλευτεί μια ενδυνάμει κρίση που θα δημιουργηθεί στον ΠΑΟΚ από τις πηγές παικτών και την καθυστέρηση την ενδεχόμενη κάποιων μεταγραφών. Άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι έτοιμος να κάνει κάποια πράγματα και να, είναι... ναι. να κόψει τη φόρα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει πιο γεμάτο δώσει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Ενώ δηλαδή χρειάζεται λιγότερα πράγματα. Ο Ολυμπιακός τώρα όσο είναι με τα στόπερα αυτά και τα κεντρικά χαφ αυτά που έχει, δεν είναι και τίποτα αμάν-αμάν. Εντάξει. Αλλά και εμείς πρέπει να κάνουμε τις κινήσεις. Μας έχουμε χάσει το Βαρέλα. Χρειάζεσαι ένα top stopper εκεί. Εντάξει, χρειάζεσαι και δικά χάφη ψηλό επίπεδο, χρειάζεται και ένα extreme σφίχτη. Αυτή είναι η κατάσταση. Και, η αρχή. Και ενδεχομένως ένα φόρ. Θα το δούμε αυτό. Ναι. Μπορεί να είναι κοστάκι, μπορεί να είναι φόρ, μπορεί να είναι χιλιάδες φόρ. Δεν έχει σημασία αυτή και πότε. Απλώς για να το κλείσουμε, εγώ θεωρώ ότι η πρώτερη συνεργασία οικογένεια Σαββίδη, Λουτσέσκου, Μπράγκο μαζί μου το δικαίωμα να όχι να είμαστε σίγουροι, αλλά να μην υπάρχει τόσο μεγάλη ανησυχία όπως την εκφράζουν οι μερικοί. Δεν με ενδιαφέρει τι εκφράζουν μερικοί. Οι μερικοί δεν υπάρχουν πάντα να εκφράζουν κάτι. Εδώ έχουμε βάλει κάποια χρονικά περιθώρια. Δηλαδή που ξεκάθαρα θα φανεί αν ο ΠΑΟΚ πάει καλά ή καθυστερεί. Ναι. Δεν ξέρω ποιος, δεν ξέρω σε ποιους απευθύνεσαι. Τώρα στο Facebook είναι καλαφίδος και άρχισε να χώνεσαι. Όχι, δεν είναι. Γενικά... έναν ή δύο είναι πολύ. Υπάρχει κόσμος, ναι, που ανησυχεί λιγάκι. Και σε ιδιωτικές κουβέντες και στο Facebook και στα ραδιόφωνα και παντού. Εντάξει, υπάρχει... Εγώ δεν θα είμαι σε φάση ότι η παιδιά μην αγχώνεσαι όλα καλά, αλλά ούτε ότι έχετε καταστροφή. Υπάρχουν ημερομηνίες που θα πρέπει να δείξουμε πράγματα. Είναι 26 μηνύου. Μέχρι τότε. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει καλές μεταγραφές. Δεν φώνω εγώ αν ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει καλές μεταγραφές. Το πρόβλημα είναι πότε θα τις κάνει. Ωραία. Επίσης, υπάρχει και το εξής δύσκολο. Ο ελεύθερος καλός παίκτης δεν θα αποφασίσει τώρα που θα πάει. Ναι, θα το περιμένει. Ναι, ναι, ναι. Άρα μπορεί να χρειαστεί να πας σε αγορά. Αγορά με τα στοιχεία που θέλεις είναι πολύ ακριβή. Σωστό είναι, δεν είναι λοιπόν εύκολα τα πράγματα, παιδιά. Δεν είναι εύκολα. Θέλει διαχείριση, θέλει ξυπνάδα, θέλει στόχευση.
Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει καλούς παίκτες. Τα μηνύματα που λαμβάνω, δηλαδή αυτά είναι. Το θέμα μου είναι το timing. Και αυτό δεν εξαρτάται 100% τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, το καλό είναι ότι πρώτο επίσημο παιχνίδι έχουμε 6 Αυγούστου. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, σε παίρνει να χάσει και 10 μέρες την προετοιμασία στη τραβή. Κάποιος. Κάποιος, όχι κάποιοι. Ναι. Άμα είναι κάποιοι, ναι, υπάρχει κάποιος. Θέμα. Κάποιος, ναι, ωραία, ναι, το είπες, ναι, σωστά. Ναι, κάποιος. Μάλιστα. Ωραία. Σε αφήνουμε στην εργασία σου που είναι πολύ σημαντική από ό,τι γνωρίζουμε και δεν κάνω πλάκα. Mm. Είναι μια απόφαση που θα σε ακολουθεί και τα επόμενα χρόνια. Όχι και πολλά, ναι. Γιατί... ναι. Για τα επόμενα χρόνια. Για τα επόμενα χρόνια. Ναι. Μετά είναι δικό, ναι, σου θέμα. Οπότε σε αφήνουμε να κάνεις την καλύτερη, ναι, επιλογή με σύνεση και με, ναι, σοφία, όπως κάνεις πάντα. Σιγάρε, δεν είναι μόνο. Σιγάρε. Απόφαση ζωής. Λοιπόν. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή διασκέδαση να έχετε. Λοιπόν. Δεν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση για την μάχη που γίνεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την δεύτερη θέση. Δεν έχει αλλάξει κάτι ακόμα, ε. Δεν έχει γίνει κάποια ενημέρωση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Παραμένει η καταμέτρηση ενσωμάτωση, αν θέλετε, στο 63,16%. 14,84% ο Ζέρβας, 14,32% ο Ορφανός, με διαφορά 400 ψήφοι. Αυτό που έλεγα και νωρίτερα. 11.474 ο Ζέρβας, 11.071 ο Γιώργος Ορφανός. Λογικά δεν έχουμε. Αλλά πολύ νομίζω ώρα ότι ακόμα μέχρι το απόγευμα, φαντάζομαι, 3-4 θα έχει τελειώσει η καταμέτρηση. Δηλαδή. Ναι, λογικά δεν θα είναι και τόσο πολύ παιδιά. Το βράδυ. Ναι. Και μετά ξεκινάμε και ξέρουμε ότι έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας με αυτά τα δεδομένα. Καυτή εβδομάδα, Στέργιο. Ναι. Ναι. Καυτή εβδομάδα. Για γερά νεύρα, νομίζω, στην πόλη. Αλλά οκ, okay, εδώ θα είμαστε. Θα τα καταγράψουμε όλα. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Ναι. Μαζί μας το Ρίτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή και Σάββατο, οι επόμενες δύο παραστάσεις. Ο Λαός Τραγούδι θέλει το μεγάλο αφιέρωμα στον τεράστιο Στράτο Διονυσίου. Εκατοντάδες επιτυχίες. Αν αρχίσουμε και λέμε, νομίζω θα μας πάρει πολλή ώρα. Άγγελος Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου και Διαμαντής Διονυσίου στο Θέατρο Βεργίνα. Κλείστε γέρος θέσεις για να μην γίνει χαμός. Να υπάρχει μια οργάνωση, να έχετε το τραπέζι σας, να πάτε λίγα λεπτά πριν στο Θέατρο Βεργίνα και να απολαύσετε το αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου. Στα ταμεία του καζίνου φυσικά όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public, είναι προαιρετική η είσοδος στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Πρέπει απλά να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός για να απολαύσετε το αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου. Μπορείτε να το κάνετε ανεξαρτήτου ηλικίας. Η Αναδομό είναι μαζί μας, η οποία προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου ή ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες θα τα φτιάξουν όλα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα και πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχουν πακέτα για κάθε δυνατότητα αλλά και κάθε ανάγκη. Εθνική Αντίσταση 171 στο Φίνικα, τα νέα γραφεία της Αναδομό. Και η στοίχημα είναι μαζί μας. Υπάρχουν ακόμη και σήμερα επιλογές για να δοκιμάσετε την τύχη σας και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο και σε βόλεϊ και σε τένις με τον Ρολάν Καρός. Και το σερί υπάρχει το οποίο έχει επιστρέψει από τον Παγκόσμιο Κύπελλο και φυσικά live καζίνο με πολλά κέρδη όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Λίμπερα 107,4. Πάω 24. Να μείνουμε λίγο στα δικά μας τα αθλητικά. Εκτός αν προκύψει κάτι διαφορετικό από την επικαιρότητα από τα πολιτικά, που περιμένουμε λίγο εξελίξεις εδώ πέρα για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει, Στέργιο, μία ανακοίνωση και από τον Πανετολικό. Γι' αυτό που λέγαμε πριν με τον Σταύρο, ναι, για τα όσα είπε ο Γιώργος Γεωργίου, που ενέπλεξε και τον Πανετολικό και την Ξάνθη. Ουσιαστικά είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει αγοράσει τον Πανετολικό και την Ξάνθη. Χθες, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, παρουσία, ο Πανετολικός αναφέρει. Περίμενε. Πανετολικός. Αναφέρει ο Πανετολικός ότι πρέπει να δοθούν εξηγήσεις, διαφορετικά προσφεύγουμε στην δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων. Είναι περίεργο αυτό που έγινε χθες. Είπε και ο ΠΑΟΚ ότι, από τον ΠΑΟΚ μάλλον έχει βγει, ότι θα προσφύγει και αυτός στη δικαιοσύνη, έχει κατεθεί μήνυση και αγωγή, αν δεν κάνω λάθος, Στέργιο. Ναι. Ο Πανετολικός αναφέρει στην ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος Πάη Απόλλων Σμύρνης προέβησε δηλώσεις ανυπόστατες, άκρως προσβλητικές και συκοφαντικές για τον Πανετολικό.
Περιμένουμε άμεσα από τον ίδιο και την ΠΑΕ που θεσμικά εκπροσωπεί την εξήγησή τους και την αποκατάσταση της αλήθειας. Εφορετικά είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε στην ελληνική δικαιοσύνη. Απ' την άλλη, δεν υπάρχει ακόμα κάποια τοποθέτηση ή δεν έχω δει εγώ από την Ξάνθη. Δεν υπάρχει κάτι μέχρι και αυτή την ώρα. Και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα προκύψει. Είπαμε και πριν, βέβαια, ότι ο Απόλλωνος Μήνης έχει διαχωρίσει λίγο τη θέση του. Έχει πει σε χθεσινή του ανακοίνωση ότι αυτές οι δηλώσεις έχουν γίνει με την ιδιότητα του, όχι δημοσιογράφου, κάπως το έθεσαν, το σμονόχησαν πρόεδρος του Απόλλωνος Μήνης με χθεσινή του ανακοίνωση. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό έχει μεγάλη ουσία. Για μένα δεν αλλάζει κάτι. Εγώ θα πω το εξής. Εάν δεν αποδείξει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Δημοσιογράφος. Δεν είναι δείξει. Και πρόεδρος του Απόλλωνας Μήνης. Πες το, ναι, έτσι. Τους τελευταίους μήνες. Αν δεν παρουσιάσει αποδείξεις ότι ο ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, έχει αγοράσει και την ΠΑΕ Πανετολικός και την ΠΑΕ Σκόντα Ξάνθη, γιατί ενέφερε και νούμερα ο Γεωργίου. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, είπε για 7 εκατομμύρια αγόρασε ο ΠΑΟΚ τον Πανετολικό. Θα πρέπει πρωτίστως ο ΠΑΟΚ και αν θέλει και ο Πανετολικός να κινήσουν ό,τι κινείται σε νομικό επίπεδο και να πάνε την υπόθεση μέχρι τέλους. Και να μην περιοριστούν στο φινάλε σε ένα συγγνώμη. Η κατάσταση έχει παραγίνει. Ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του, χωρίς να νοιάζεται για τις επιπτώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να μπει ένα τέλος. Αφού λοιπόν είπες την εξυπνάδα σου ή την αποκάλυψή σου. Τόσο εύκολα. Μπορεί να έχει και δίκιο, εντάξει. Και μπορεί να έχει αποδείξεις της αγροπολισίας της ΠΑΕ Πανετολικός από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Να τις παρουσιάσει για να τις μάθουμε κι εμείς. Εάν δεν τις παρουσιάζει ή αν δεν τις έχει. Και όταν κληθεί να δώσει εξηγήσεις, δεν το είπα έτσι, ήταν πληροφορίες, αλλά δεν τις επιβεβαίωσα και εννοούσα κτλ. Πρέπει ο ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο ΠΑΕ Πανετολικός, εάν θέλει ΠΑΕ Πανετολικός, που από ό,τι φαίνεται θέλει, να πάνε την υπόθεση μέχρι τέλος. Δεν γίνεται όποιος του καπνίσει και βρει ένα βήμα, και σίγουρα τα πράγματα δεν είναι τόσο αγγελικά πλασμένα. Ξέρετε πολύ καλά όλοι τι εξυπηρετεί το κάθε μέσο. Και ποιες είναι οι ισορροπίες που επικρατούν μεταξύ των σελίδων, εφημερίδων, επιχειρηματιών κτλ. Αφού λοιπόν βρήκες βήμα και είπες την εξυπνάδα σου, θα έχεις και τις επιπτώσεις. Ή αν όντως έχεις αποδείξεις για αυτή την αγροπολισία ότι ο ΠΑΟΚ αγόρασε Ξάνθη και Πανετολικός, να τις παρουσιάσεις και να σου βγάλουμε το καπέλο. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να γίνει πιο σκληρός, εγώ το λέω χρόνια. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον κάνει το σωστό. Δηλαδή... Ναι, ο σκοπός είναι να πάει την υπόθεση για μένα μέχρι το τέλος όμως. Ναι, θα δούμε αυτό πάει, αλλά τουλάχιστον απάντησε κατευθείαν με μήνυση και αγωγή. Και από εκεί και πέρα δεν μπορείς να τα αφήσει να πέσει κάτω. Γιατί σε μία ώρα στην Αθήνα έγινε χαμός. Μετά από αυτή τη δήλωση. Σκέψου να μην απαντούσες και να καθόταν αυτό να συντηρείται για μέρες. Δεν έχει νόημα. Πρέπει λίγο κάπου να μπαίνουν τρόπο. Μα έτσι κι αλλιώς αυτό θα χρησιμοποιείται και τους επόμενους μήνες από τους διάφορους έξυπνους στην πρωτεύουσα. Δεν γίνεται όποιος γουστάρει να ρίχνει σκιές σε ομάδες, σε προέδρους κτλ. Οι δώρες έχουν γίνει τέρατα που μπορούν να συνδεθούν με αυτά συγκεκριμένες ομάδες και δεν λέγεται τίποτα. Δηλαδή αυτό το πράγμα λίγο κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Σαν αυτό που λέει ο Σταύρος, ότι έχουν γίνει όλοι οι opinion leaders ξαφνικά και όλοι ξέρουν πράγματα που δεν τα λέγανε τόσο καιρό, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να τα πούμε, ας πούμε. Που ο Γεωργίου και ο κάθε Γεωργίου μπορεί να βγαίνει και στην Θεσσαλονίκη πολλές φορές και να λέει με πολύ μεγάλη ευκολία ό,τι θέλει. Έχουμε και αρκετούς εδώ πέρα. Ναι. Που μπορούν να δώσουν βήμα, ας πούμε, σε τέτοια πράγματα. Που πηγαίνουν στις εκθέσεις των αυτοκινήτων του Δημήτρη Μελισσανίδη. Και είναι μέσα στη χαρά και μετά πουλάνε και άποψη. Τέλος πάντων. Και αποκαλύψεις και οτιδήποτε άλλο. Πάμε λίγο στο... Θα πρέπει λοιπόν να φύγουμε από το τέλος πάντων και να πάει ΠΑΟΚ σε σκληρές αντιδράσεις. Σε αυτή την περίπτωση φαίνεται τι γίνεται τουλάχιστον. Θα δούμε αν θα προχωρήσει και πόσο. Ναι, πρέπει να προχωρήσει. Αυτό λέμε. Πάμε λίγο στο κομμάτι των προκριματικών του Champions League. Ουσιαστικά απομένει μία μόνο εκκρεμότητα που δεν επηρεάζει και ιδιαίτερα τον δικέφαλο. Απλά περιμένουμε να συμπληρωθεί και ο χάρτης του πρώτου προκριματικού γύρου. Η μοναδική εκκρεμότητα αφορά το πρωτάθλημα της Αρμενίας. Η Πιούνικ έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της
και έχει 60 βαθμούς. Και θα περιμένουμε μέχρι την Πέμπτη, εάν η Αραράτ Αρμενία κερδίσει μέσα στην Μπανάντς, θα στεφτεί αυτή η πρωταθλήτρια και θα πάρει το εισιτήριο για το πρώτο αποκλειματικό γύρο του Champions League. Αυτή είναι η μοναδική εκκρεμότητα. Ουσιαστικά έχουμε πλήρη εικόνα, νομίζω, για το τι θα συναντήσει ο ΠΑΟΚ, αν και είναι πολύ, φυσικά είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλάμε για υποψηφίους αντιπάλους και οτιδήποτε άλλο. Θα υπάρξει ο προκατακτικός γύρος, όπου θα συμμετέχει η Λίνκολν από την Μάλτα, από την Ανδόρα, η Σάντα Κολόμα, από τον Σαν Μαρίνο, η Δεπέν και από το Κόσοβο η Φερονικέλη. Θα κάνουν δύο ζευγάρια. Οι δύο νικητές θα προκριθούν στον πρώτο προγραμματικό γύρο, η κλήρωση του οποίου είναι 11 Ιουνίου, δηλαδή σε δύο εβδομάδες. Παιχνίδια 25 Ιουνίου και 28 Ιουνίου. Μέσα σε τρεις μέρες θα ξεμπερδέψουμε με τον πρώτο προγραμματικό γύρο. Και οι ομάδες που νομίζω ότι έχουν τύχει να περάσουν και να βρεθούν αργότερα στο δρόμο του ΠΑΟΚ είναι η Celtic φυσικά, η Μπάτε Μπόρισοφ, η Αστάνα, η Λουντογκόρετς, η Καραμπάχ, η Μάριμπορ, ο Ερυθρός Αστέρας, η Σερίφ Τιρασπόλ, η Ρόζεμπορκ, η Νταντάλ και η Λισίνκη, η Ντουντελάνσα του Λουζεβούργο, The New Saints από την Ουαλία, η Σλόβαν Μπρατισλάβα και η ΑΕΚ Στοχόλμης. Αυτή θα είναι η δυνατή του πρώτου προκριματικού γύρου, έχοντας απέναντι ομάδες μικρής δυναμικότητας, όπως είναι η Σουντούβα από την Λιθουανία, η Βαλέτα από τη Μάλτα, η Σαράγεβο από την Βοσνία, η Κλούζα από τη Ρουμανία, Φερετσβάρος, Ουγγαρία, η Παρτιζάνη Τυράννων από την Αλβανία, η Βαντούρ από την Ισλανδία, η Λίνφιλτ από την Βόρεια Ιρλανδία, η Ρίγα από την Λετωνία, ο πρωταθλητής Αρμενίας και η μια ομάδα τη Γεωργία ή Σαμπουρτάλο Τυφλίδας. Αυτός είναι ο πρώτος προκριματικός γύρος. Λογικά, όπως είπα πριν, η Celtic θα είναι στους δυνατούς, θα περάσει μάλλον από το πρώτο προκριματικό, θα είναι στο δεύτερο προκριματικό μαζί με Κοπενχάγη και Δυναμό Ζάγκρεπ, που είναι σίγουρα στο δεύτερο προκριματικό. Είτε η Μπάτε Μπόρισοφ, είτε η ομάδα που θα την κερδίσει, είτε η Αστάνα Λουντογκόρετς, ο Αποέλ που περιμένει στο δεύτερο προκριματικό, η Καραμπάχ, η Μάριμπορ και ο Ερυθρός Αστέρας θα είναι λογικά στον δεύτερο προκριματικό. Από την άλλη, νομίζω η μοναδική ομάδα που μπορεί να προβληματίσει τον ΠΑΟΚ είναι η Μακάμπι Τελαβίβ, που θα είναι στους αδύνατους του δεύτερου προκριματικού γύρου. Και μετά ο ΠΑΟΚ θα περιμένει την κλήρωση που είναι 22 Ιουλίου για να μάθει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει 6-7 Αυγούστου στο πρώτο σκέλος των αγώνων, 27-28 Αυγούστου στους αγώνες ρεβάντς. Τη στιγμή αυτή ο ΠΑΟΚ θα είναι στους αδύνατους και θα είναι, γιατί στους δυνατούς στο μονοπάτι των πρωταθλητών θα είναι ο Άγιαξ με 70.500 βαθμούς μετά την εκπληκτική φετινή του πορεία. Ο νικητής του αγώνα στο οποίο θα εμπλέκεται η Κοπενχάγη και ο νικητής του αγώνα του ζευγαριού που θα εμπλέκεται η Δυναμό Ζάγκρεπ, αυτοί θα είναι οι τρεις δυνατοί, και στους αδύνατους θα είναι ο ΠΑΟΚ, θα είναι ο Αποέλ ή η ομάδα που θα κερδίσει τον Αποέλ και οι 7 νικητές του δεύτερου προγραμματικού γύρου. Ο ΠΑΟΚ λογικά, όχι λογικά, ο ΠΑΟΚ θα είναι στους αδύνατους. Θα περιμένουμε απλά μέχρι τότε, εντάξει, υπάρχει πολλοί δρόμους, αλλά σίγουρα είναι άλλη υπόθεση να αντιμετωπίσει τον Άγιαξ και άλλο τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Φτάνει με τον Άγιαξ. Μακριά. Όταν υπάρχει μέσα αγάπη ο Άγιαξ και δεν θα είναι τόσα πολλά τα ζευγάρια του τρίτου προκριματικού γύρου, τα υπολογίζεις όλα. Φτάνει με τον Άγιαξ. Δεν είναι μόνο τα υπολογίζεις όλα. Βγαίνει τις περισσότερες φορές. Ας μην βγει τώρα. Μπορεί φέτος να βγει κάλλιστα η Δυναμό Ζάγκρεπ. Μία ομάδα στα μέτρα του ΠΑΟΚ. Δεν τη λες και φόβητρο. Δεν τη λες βέβαια και αμεληταίο μέγεθος. Κανέναν δεν λες αμεληταίο μέγεθος. Ούτε την Κοπενχάγη. Σε αυτό το επίπεδο δεν λες καμία ομάδα ότι είναι. Ούτε για παράδειγμα αν προκύψει η Λουντογκόρετς ή αν προκύψει η Μπάτε Μπόρισοφ. Δεν έχει φτάσει ακόμα ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα επίπεδα που να μπορεί να βλέπει από υψηλού τέτοιες ομάδες. Όλες οι ομάδες για να έχουν φτάσει εδώ κάτι έχουν κάνει.
Δεν πρόλαβε, Στέργιο. Ναι, θα πρόλαβε μετά. Δεν πειράζει. Και αύριο θα το κληρώσουν το Λευκό Πόλο στο Sky. Καμία ομάδα δεν μπορεί να πει ότι είναι εύκολη και την περνά εύκολα. Έχουμε δει ότι έχουν γίνει πάρα πολλέ εκπλήξει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά εντάξει, ο Άγιαξ τουλάχιστον ξέρουμε ότι έχει φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο που είναι πολύ πολύ δύσκολο. Και συζητιέται λίγο τις τελευταίες ημέρες ότι okay, αποδυναμώνεται γιατί φεύγουν πολλοί παίκτες που φέτος ήταν πρωταγωνιστές στην φοβερή αυτή πορεία. Αλλά ο Άγιαξ παραμένει ο Άγιαξ. Ποτέ ναι. Δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος. Καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να μην το βρει φέτος στον δρόμο του. Μακάρι. Αλλά κατά τα άλλα, γενικότερα υπάρχουν πολλές καλές ομάδες και είναι πολύ λογικό. Έχει φτάσει ο Βαλμπουενά στην Αθήνα από ό,τι βλέπουμε σήμερα το πρωί. Το απόγευμα, όπως διάβαζα πριν, είναι να ανακοινωθεί κιόλας, να παρουσιαστεί από τον Ολυμπιακό. Καλός ποδοσφαιριστής σε προχωρημένη ηλικία, αλλά έχουμε δει ότι στην Ελλάδα, όπου οι ταχύτητες δεν είναι και πολύ μεγάλες, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε λίγο αργοί στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Παίκτες όπως ο Βαλμπουενά, που είναι από γεμάτη χρονιά, με μεγάλη ποιότητα, εάν κολλήσει στο σύνολο και δείξει τη στοιχειώδη όρεξη να παίξει και δεν είναι απλά να κάνει το τελευταίο του συμβόλαιο, είναι μια καλή προσθήκη για τον Ολυμπιακό, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, νομίζω ότι σαν σωματοδομή τον βοηθάει ότι δεν είναι, ας πούμε, παίκτη στυλ τουρέ, στυλ Μπερμπάτοφ που λέγαμε και πριν. Δηλαδή δεν είναι τόσο βαρύς, δεν είναι δύσκολο το σώμα του λίγο να μπει σε κανονικούς ρυθμούς. Δεν ξέρω τι θα δώσει στον Ολυμπιακό και πόσο θα αποδώσει αυτή τη μεταγραφή, αλλά τουλάχιστον δεν είναι αυτό που λέμε σε άλλες περιπτώσεις ότι είναι μια απλή κίνηση εντυπωσιασμού. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη κίνηση έχει ουσία. Να δώσουμε συγχαρητήρια στον Νίκο Χατζηνικολάου που είχε στο ίδιο πάνελ και τον Κικίλια και τον Κωστόπουλο. Ναι. Φοβερό. Είχε και αυτό ενδιαφέρον. Ε. Μια ιδρυκακή. Προφανώς ανώτεροι άνθρωποι και οι δύο, ειδικά ο. Ενέρεστερο, δεν κολλάσαν τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κολλάσαν αυτά. Προχώρησε η Τζον Παλατσινού, οκ. Παντρεύεται τώρα τον Κικίλια. Γιατί όχι. Είχαμε στον αέρα τίποτα ευχές να ζήσετε, όχι. Δεν είχαν, μάλλον κράτησαν σοβαρό προφίλ και οι δύο. Γενικά κράτησαν πολύ σοβαρό προφίλ χθες από ό,τι είδα. Ναι. Εντάξει, τέτοιο γίνονται αυτά. Πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε. Σουηδία. Ευρώπη, αγάπη. Να μπράβο, Ευρώπη. Ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. Επειδή ήταν και για την Ευρωβουλή, ναι. Απόδειξε ότι είμαστε Ευρώπη. Ο πρώην και ο νυν. Ο Κωστόπουλος, ειδικά δεν νομίζω ότι κολλάει τέτοια θέματα. Κι εγώ αυτό πιστεύω. Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια θέματα. Δύσκολα. Έχουμε καμία εξέλιξη εδώ πέρα στα δικά μας. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχει μειωθεί ελαφρώς η διαφορά Ζέρβα και Ορφανού, με την ενσωμάτωση να έχει φτάσει στο 64,42%. Οι 403 ψήφοι έχουν πέσει κάτω από 350. 11.312 έχει ο Ορφανός, 11.643 έχει ο Κωνσταντίνος Ζέρβας. Μιλάμε για 332 ψήφους διαφορά. Ναι. Έχει μειωθεί η διαφορά, γι' αυτό λέγαμε και νωρίτερα, καλό θα είναι να περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί στο 100% η καταμέτρηση, γιατί μέσα σε 2% που προχώρησε η ενσωμάτωση, από το 62% στο 64%, κέρδισε ο Γιώργος Ορφανός 50 ψήφους περισσότερους από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα και έτσι η διαφορά έχει μειωθεί, 331 ψήφοι. Οπότε είμαστε ενωμένοι. Άρα, αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι μπορεί αυτό να συμβαίνει σε κάθε 2%, μπορεί να έχουμε πραγματικά μέχρι το φινάλε μια συγκλονιστική μάχη. Έχει ξαναγίνει τόσο πολύ. Δεν θυμάμαι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάτι ανάλογα. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Θυμάμαι κατά καιρούς σε ορισμένους δήμους και σε βουλευτικές εκλογές μάχη σώμα με σώμα στους πρώτους. Ναι. Αλλά τώρα σε Δήμο Θεσσαλονίκης τόση μεγάλη μάχη. Μιλάμε για το ποιος θα πάρει το δεύτερο χρήσμα. Για πολύ μικρή για απόσταση. Ναι. Ξαναλέω, όταν μπήκαμε στο στούντιο 12 και κάτι, η διαφορά ήταν 400 ψήφοι. Τώρα είναι 331. Mm. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν θα προλάβουμε εμείς μέχρι το τέλος της εκπομπής να σας δώσουμε ενημέρωση. Με το ρυθμό αυτό, νομίζω σίγουρα θα πάμε κάποιοι 6-7 ώρα από 8.
όταν σε μια μισή ώρα προχώρησε 2% η ενσωμάτωση και ακόμα είμαστε στο 64,42%. Θα πρέπει να περιμένουμε άλλες 4-5 ώρες τουλάχιστον. Εκτός θα μας αρχίσουν και μετράνε πιο γρήγορα οι άνθρωποι σιγά-σιγά. Δεν ξέρω, φορτσάρουμε. Παιδιά ήμαρτων, 2019 έχουμε. Εντάξει, δεν ξέρουμε πώς γίνεται. Και ούτε είμαστε στην πολιτεία του Τέξας που έχει 30 εκατομμύρια ψήφους. Εδώ μιλάμε για 150.000 ψηφοδέλτια. Εντάξει, δεν ξέρουμε. Είναι μια διαδικασία. Δεν το πηγαίνουν αργά-αργά, ρε Σταριό, τι με κοιτάς έτσι. Μήπως είναι μεσημέρι τώρα. Όχι, ρε, εντάξει. Το κλείσουμε λίγο να πάμε να κοιμηθούμε καμιά ωρίτσα. Όχι, εντάξει, εντάξει, θα δούμε. Δουλεύουν, λες τώρα, μετράνε. Αυτό πιστεύω. Ναι. Είμαι πολύ ρομαντική. Το βράδυ πιστεύεις, το κλείσανε και το βράδυ με μετρούσαν. Τι γίνεται. Α, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα από αυτό. Ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Πολλά περιστατικά χθες, sorry, που πήγαν να ψηφίσουν άνθρωποι και τους λέγανε είσαι βουλευτική επιτροπή. Α, ναι, και εγώ δεν διάβασα αυτό. Διάβασα επίσης, δεν θυμάμαι το μέρος, εσύ, ότι σε ένα. Σε ποιο. Κάπου εδώ Μακεδονία ήταν, δεν θυμάμαι πού ακριβώς. Θα σου πω εγώ, για πες. Σέρες, πώς ήταν. Ποιο, για πες. Τι. Που πήγε μία και παραπονιόταν για την διαδικασία ότι υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση και της είπαν ωραία που παραπονιέσαι, κάθισε. Και κάθισε. Κάθισε. Ναι, τι δεν κάνει, δεν κάνει. Το μαύρο κάθισε. Ναι, ρε, που νομίζω στις Σέρες πρέπει να έγινε. Γενικά 2-3 έγιναν στις Σέρες. Σε εκλογικό τμήμα στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης, εκεί στη γειτονιά μου, πήγε μια κοπέλα με το σύζυγό της να ψηφίσουν. Την είπαν ότι είσαι μέρος στην νεφρωτική. Δεν το ήξερε. Δεν είχε ενημερωθεί. Όχι. Πώς γίνεται αυτό. Δεν ήρθαν στα σπίτια ειδοποιητήρια. Ναι. Συμβαίνει και σε δικό μου άνθρωπο. Μου okay, ναι. Και τη λένε της κοπέλας, δεν μπορείτε να φύγετε. Είστε διαφορετική επιτροπή. Ναι. Καλή, λέει λοιπόν, δεν αισθάνομαι καλά. Έλα, ρε, καλή αλήθεια. Το ΕΚΑΒ, έρχεται το ΕΚΑΒ, την παίρνει και φεύγουν. Αυτό είναι στην ανάληψη. Στην ανάληψη. Να το διάβασα αυτό. Εκεί στη γειτονιά μου. Ναι. Στο 8ο γυμνάσιο, στην ανάληψη. Σου λέει, έτσι είστε. Τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ, δεν αισθάνομαι καλά. Όχι, βλέπουμε να καθίσεις. Έχει τι. Δουλειές έχουμε, αγάπη, είναι καθίσεις. Σιγάρε, δεν έρχεται μια δηλαδή, φταίω εγώ που δεν μου στείλατε χαρτί να προετοιμαστώ και πάω να ψηφίσω 4-5 ώρες και μου λέτε. Ενώ θα κάτσεις εδώ. Το ότι έχει μπορεί να το δουλεύω. Μπορεί να δουλεύω. Μπορεί να έχω αφήσει τα παιδιά στο σπίτι μόνα τους. Μπορεί να έχω κανονίσει για καφέ. Σοβαρός λόγος. Για φαγητό. Λόγος. Πολύ σοβαρός λόγος, ναι. Ενώ το να καλέσεις το ΕΚΑΒ και να γίνει όλο αυτό. Σου λέει, έτσι είστε. Τι καλά θα φύγω. Περαστικά στην κοπέλα. που ένιωσε μια διαδεσία, όπως είπε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Τα ανάξιους είναι μαζί μας, Τέρχιο. Πολλές επιλογές και σε γυναικεία συλλογή και σε ανδρική και σε παιδική και σε αξεσουάρ και τσάντες. Οι καλύτερες τιμές φυσικά που κυκλοφορούν στην αγορά, παπούτσια value for money κανονικά. Πολλά και τα καταστήματα και έτσι μυστική μέρα στο τέλους και πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos και πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Και ελευθέρως βίντεο για όσους ταξιδεύουν και φυσικά nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Είτε θέλετε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά ή ακόμα και σεμινάριο στο service ή σεμινάρια για επαγγελματίες bartender. Η επιλογή είναι μία, Tata Labs κέντρο διαβίου μάθησης, με πιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Αποκτάτε την εμπειρία που χρειάζεται και τις γνώσεις, είτε ξαναλέω θέλετε σεμινάρια για μπαρίστα ή στα τουριστικά ακόμα ή και στην πληροφορική. Για πληροφορίες στα Tata Labs Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-2962 και datalabs.edu.gr. Και ο Φτύκας μαζί μας, τη δεύτερη ώρα, πλακάκια και είδη υγιεινής. Για όσους θέλουν να ανανεώσουν ή να ανακαινήσουν τον μπάνιο τους, με νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 3739 είναι ο Φτύκας, δικά το Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα να μπούμε στην τελική ευθεία. Πού να τρέχεις τα άγραφα όταν έχεις τα άγραφα δίπλα σου, στο Χορτιάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό. Ευχαριστούμε τον φίλο του Παναγιώτη που ενημέρωσε εμένα για την αγάπη ότι στην σελίδα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι πιο μπροστά η καταμέτρηση. Ναι, κακώς κοιτούσα εγώ τη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί προφανώς η περιφέρεια ενημερώνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Λοιπόν, με καταμετρημένο το 89,89% των ψήφων, η διαφορά είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε 203 ψήφοι. Ναι. Δηλαδή πριν είπα εγώ μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών ότι είναι 350, τώρα είναι
203 ψήφοι. Δεν το λες και μεγάλο το νούμερο. Δεν το λες, αλλά κοντεύουμε νομίζω. Ναι, έχουμε ακόμα το 11, να καταμετρήσουμε το 11%. Να, αστέριο, πηγαίνει γρήγορα, γρήγορα. Τελειώνει. Τελειώνει, ναι. Έλεγες εσύ μέχρι το απόγευμα και ναι, βράδυ. Και λάθος, ναι. Δεν είμαι αγάπη ειδικό με τις εκλογές, δεν είμαι εκλογόγος. Οι άνθρωποι δουλεύουν. Γίνεται καταμέτρηση. Μπράβο, μπράβο, γίνεται δουλίτσα, Αστέριο. Δεν επικαλέστηκα ποτέ ότι είμαι ειδικό στις εκλογές και στο πολιτικό ρεπορτάζ. Δουλίτσα. Να δούμε λοιπόν αν ο Κωνσταντίνος Ζέρβας θα τερματίσει τη δεύτερη θέση και θα μονομαχήσει με τον Νίκο Ταχιάο την επόμενη Κυριακή για τη Δημαρχία ή αν ο Γιώργος Ορφανός στο παραένα κυριολεκτικά ξεπεράσει τον Κωνσταντίνο Ζέρβα και τερματίσει τη δεύτερη θέση. Η Νοτοπούλου είναι πολύ πίσω τώρα. Η Νοτοπούλου απέχει 1.400 ψήφους από τον Ζέρβα. Ναι, είναι αρκετά πίσω. Ναι. Δύσκολο να αλλάξει εκεί κάτι. Δεν αλλάζει κάτι εκεί. Νομίζω στους δύο παίζεται τώρα. Αλλά από τη στιγμή που όταν μπήκαμε στο στούντιο ήταν η διαφορά 400 ψήφοι. Πήγαμε στο 350 και τώρα είναι στο 200 ψήφους. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα για να δούμε ποιος θα μονομαχήσει με τον Νίκο Ταχιάο την επόμενη Κυριακή. Πόπο ρε φίλε, σκέψου πόσο ψυχοφθόρο είναι για αυτούς τώρα έτσι. Ψήφο το πάνε. Όντως ναι. Στα δύο στρατόπεδα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δεν μπορείς ούτε να χαρείς, ούτε να πεις ότι χάνω. Είσαι στον τεμί αυτή τη στιγμή. Εδώ και ώρες μάλλον. Ναι. Μιλάμε για οποιαδήποτε πολύ, πολύ μικρή διαφορά. Διαφοροποίηση στο επόμενο τέταρτο. Θα σε ενημερώσουμε. Πάμε λίγο στο μπάσκετ, αγάπη. Νομίζω μια είδηση ιδιαίτερα σημαντική. Το ΑΣΕΑΔ απέδειψε την πρώτη προσφυγή του Ολυμπιακού. Παρά το γεγονός ότι έβγαινε τόσες ημέρες μια σιγουριά από εκεί ότι περιμένουμε εξελίξεις και θα δούμε και θα αλλάξουν τα πράγματα. Το ΑΣΕΑΔ απέδειψε την πρώτη. Ήθελε ο Ολυμπιακός να ακυρωθεί η 26η αγωνιστική, που νομίζω θα έφερνε μετά ντόμινο εξελίξεων και στα play-off. Ναι, αλλά ακύρωνε όλα τα play-off ουσιαστικά. Αλλά το ΑΣΕΑΔ απέρριψε το αίτημα του Ολυμπιακού. Υποστήριζε ο Ολυμπιακός ότι δεν υπήρχε απαρτία στην ΚΕΔ λόγω της απουσίας του Στέλιου Σημειονίδη σε ό,τι αφορά τους διαιτές της 26ης αγωνιστικής. Αλλά το αίτημά του έπεσε στο κενό και έτσι τώρα που μιλάμε ο Ολυμπιακός παραμένει στην Α2. Δεν υπάρχει ούτε κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά την επιθυμία του Ολυμπιακού να συμμετάσχει στην Αδριατική Λίγκα. Καταρχάς και οι δύο πήγαν εκεί την Παρασκευή και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στις συνεδρίες που έγινε το μεσημέρι. Αλλά δεν έφτασε το θέμα το δικό τους προς συζήτηση γιατί είχαν άλλα θέματα. Βασικά εξαρτώνται όλα από την ΕΟΚ. Γιατί η ιδρυτική του είπε ότι πρέπει να δοθεί το OK με κάποια συγκεκριμένα έγγραφα από την ΕΟΚ. Ναι. Οπότε περιμένουν και αυτό. Δεν θα με χαλούσε εμένα να φύγουν και οι δύο, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα μου λείπουνε. Δηλαδή τον Ολυμπιακό να τον ακολουθήσει και ο Παναθηναϊκός, να μας αδειάσουν την γωνιά, γιατί και οι δύο είναι συνυπεύθυνοι. Δεν θα κάτσω εγώ να ζυγίζω ποιος είναι περισσότερο, ποιος είναι λιγότερο για την κατάντια του ελληνικού μπάσκετ. Εδώ και μόνο που γίνεται αυτό, το ότι ο Ολυμπιακός είπε θα πάω Αδριατική ξαφνικά και ο Παναθηναϊκός για να χτυπήσει τον Ολυμπιακό, ναι. Γιατί τον κυνηγάει παντού. Εκεί βλέπει πόσο κακομαθημένοι είναι ναι. Και οι μεν και οι δε. Δηλαδή τώρα το ότι δημιουργείται αυτό το πράγμα, γιατί είπε ο ένας θα πάω και είπε και όλος έτσι είσαι, έρχομαι κι εγώ. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να παίξει με τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα και φεύγει Αδριατική, τελικά ο Παναθηναϊκός ακολουθεί. Στο καλό και οι δύο. Στο καλό και οι δύο να μας αδειάσουν την γωνιά. Με τι είναι κάτι σχόλιο. Εδώ ρε εσύ έχει ξενερώσει τέλος πάντων τόσο πολύ ο κόσμος που βλέπεις play-off με 500 και 600 άτομα παντού. Πουθενά δεν υπάρχει ενδιαφέρον για κανέναν. Η ΑΕΚ, άδειο ΑΚΑ προχθές με τον Χολαργό. Ναι. Ποιος θα ασχοληθεί. Αλήθεια είναι αυτό. Οι μόνοι που χάρηκαν τα play-off είναι οι παίκτες του Χολαργού που πήραν έκαναν το 1-1 στη σειρά με την ΑΕΚ την Τετάρτη. Άσχετα που έχασαν το Σάββατο. Πάλι δύσκολα στο ΑΚΑ έχασαν γιατί για πολύ μεγάλο κομμάτι του αγώνα ήταν μπροστά. Και τα παιδιά με το απολάμβαναν και όσο μπορούσαν το τράβηξαν τη σειρά. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ασχολείται κανένας. Ποιος ασχολείται. Τίποτα, κανένας. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλει και ο Παναθηναϊκός να παίξει στην Αδριατική, με το καλό, θα έχει τις ευχές μας να μας αδειάσουν την γωνιά. Γιατί όλο αυτό έχει κουράσει όχι φέτος,
τα τελευταία χρόνια. Αλλά ειδικά φέτος αυτό που γίνεται. Δεν. Εντάξει, όντως δεν έχει προηγούμενο. Δεν μπορείς να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να ασχοληθείς κανονικά. Δεν ξέρω. Μπορούν λοιπόν να σκοτώνονται και να μαλλιοτραβιούνται και να βγάζουν ανακοινώσεις και live στα Instagram στην Αδριατική Λίγκα. Για να μας αφήσουν στην ησυχία μας. Θα γίνει και αυτό, δεν είναι μακριά. Να σκοτωθούν μεταξύ τους και εκεί. Αλλά εντάξει, οκ. Άλλη μια μέρα στη δουλειά. Συνηθισμένα πράγματα. Το ότι στο τέλος δεν θα θέλει κανένας να ασχολείται με το ελληνικό μπάσκετ, δεν το σκεφτόμαστε. Μα ήδη δεν ασχολείται κανένας. Εδώ ρε σύστερα και υπάρχει κόσμος που σχολιάζει το αρνητικά και ισοπεδώνει το κούμπο. Επειδή δεν πέρασαν οι μπάξ στους τελικούς του NBA. Τι να πεις εκεί πέρα. Τι γίνεται αγάπη με το στοίχημά σου για MVP το κούμπο. Είναι ανοιχτό ακόμα. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Δυσκολεύεις λίγο τώρα. Δεν ξέρω. Χωρίς να σου δουν τελικό, ο Γιάννης δύσκολα θα βγει. Λίγος ο Γιάννης λένε πολλοί εδώ στην Ελλάδα. Λίγος. Λίγος. Στα 24 του δεν μπόρεσε να πάρει ολόκληρους τους Bucks να τους πάει στους τελικούς. Οι Raptors ήταν αμελητά ποσότητα. Το Μιλγόκι που είχε παράδοση στους τελικούς του NBA, εντάξει. Λίγος ο Γιάννης. Ο Γιάννης δεν είναι τίποτα. Μιλγόκι, ναι. Δεν είναι τίποτα ο Γιάννης. Έκανε μόνο όλη τη σεζόν double-double και στους τελικούς τώρα. Είχε όλο το Toronto να προσαρμόζει το παιχνίδι του επάνω του, αλλά ήταν λίγος. Δεν. Ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα στέριο. Όπως ξέρουν και στον Δήμο Βόλου που έβγαλαν μόνο κούκι τον Αχιλέα Μπέο. Ναι, ναι. Ωραία πράγματα. Έχει δείξει έργο. Εντάξει, ο Βόλος έχει καλή εικόνα γενικά όμως. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Έχει κάνει και πέντε πράγματα. Εκεί την είσοδο. Που λέει και ο Σταύρος. Κάτι γι' αυτό. Κάτι γι' αυτό. Ωραία πόλη, Βόλος. Ωραία πόλη, Βόλος. Και προφανώς εντάξει, και οι άνθρωποι. Είναι ευχαριστημένοι. Δεν ζούμε εκεί για να έχουμε εικόνα. Προφανώς είναι ευχαριστημένοι. Και επέλεξαν ξανά τον Αχιλέα Μπέο. Και βγήκε και τελείωσε, καθάρισε εκεί. Από πρώτη Κυριακή. Δεν χρειάζεται δεύτερη. Πίτσα μπύρα την άλλη Κυριακή και αν. Δηλαδή μπορεί να πάει και ταξίδι ο Δήμαρχος. Είναι από τους άνετους. Δεν έχει άγχος. Και ο Μόραλ στον Πειραιά από πρώτη Κυριακή. Νομίζω πως όχι. Όχι. Έχουμε και δεύτερη. Νομίζω πως όχι, έχουμε δεύτερη. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω κιόλας. Δεν είμαι σίγουρος για να πω την αλήθεια. Αλλά είτε πρώτη, δεύτερη. Όπως και να έχει. Ο Πειραιάς εκεί έχει εμπιστοσύνη. Στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Εννοείται. Και στον προστινό του που είναι ο Μόραλης. Εννοείται. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Δήμαρχος. Ωραία, φράντζα είχε χθες ο Δήμαρχος, είδες. Όχι. Ο Βαγγέλης. Τι. Το μάλλον είναι λίγο έτσι. Λίγο ήμο. δεν το είδα, όχι. Θα μπω να δω. Ο Δήμαρχος καρδιάς τους θα είναι. Έτσι το λένε. Μια χαρά. Γιατί όχι. Όλοι ξέρουν εκεί τι γίνεται. Μια χαρά. Άλλωστε έκανε άλμα το Πειραιάς την τετραετία Μόραλη. Άνθηση. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά ποτέ τέτοια άνθηση. Οπότε καλώς οι άνθρωποι εκεί επέλεξαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη για ακόμα μια φορά. Ναι, ναι. Και όλοι παίξαν στο Ολυμπιακό, έβλεπα και Φορτούνης και όλοι ανέβαζαν φωτογραφίες τις προηγούμενες ημέρες. Στήριζαν έτσι αυθόρμητα τον πρόεδρο. Ωραία πράγματα. Στην Μπαρτσελόνα ψάχνουμε προπονητή. Δεν ξέρω και στην Πόρτο να ψάχνουμε προπονητή, γιατί ο Κουσέισάο έχασε και το κύπελο. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα από χθες το βράδυ. Ότι υπάρχει διάθεση να γίνουν αλλαγές που αγγίζουν ακόμα και την προπονητή. Για την Πόρτο μιλάμε τώρα. Ναι, για την Πόρτο. Καλά, για την Μπαρτσελόνα έτσι κι αλλιώς. Κοίταξε, αν κάναμε την κουβέντα αυτή τον Γενάρη-Φλεβάρη που την κάναμε με Πορτογάλο συνάδελφο, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής ο Κουσέισάο. Σε και τον ξαναβγάζουμε, αν θέλεις. Δεν έχω θέμα. Ναι, το ξέρω. Όλα δείχνουν ότι η Πόρτο θα ήταν πρωταθλήτρια. Αλλά έχασε το πρωτάθλημα από την Μπενφίκα, έχασε και το κύπελο. Στα πέναλτι του Sporting. Ωραίος τελικός. Ναι. Με κόσμο, αγάπη. Είχε ναι, κόσμο ναι. Το γήπεδο και της Γερμανίας είχε κόσμο. Παρά το γεγονός ότι ειδικά ο κόσμος της Πόρτο δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι, είχε κόσμο όμως. Ναι. Όπως κόσμο είχε και το Λειψία Μπάγερν, θέλω να σας ενημερώσω. Όπως κόσμο είχε και το Βαλένθια Μπαρτσελόνα. Γενικότερα έχει κόσμο στην Ευρώπη. Στο Βαλένθια Μπαρτσελόνα κόσμος ήταν μαζί, πήγαινε στο γήπεδο πριν το ματς. Έχει διάφορα βίντεο, φωτογραφίες. Αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω, αγάπη. Πολύ πολιτισμένη για εμάς. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Όχι, να πηγαίνουμε μαζί στο γήπεδο. Πολύ πολιτισμός. Και με τη Βούλα, ο μοναδικός τελικός που δεν είχε κόσμο ήταν ο τελικός του ΟΑΚΑ. Δεν περιμένω να το θα ξέρουμε αυτό. Αύριο, μάλλον το αργότερο μέχρι Τετάρτη, για πώς θα διαμορφωθεί το νέο κύπελο Ελλάδος. Αν τα πάρουμε ιστορικά, έχουν αλλάξει την διοργάνωση τουλάχιστον 50 φορές
οι άνθρωποι να ανήκαν όλοι τους όσοι έχουν διαχειριστεί τα τελευταία 50 χρόνια την ΕΠΟ. Για μένα... Δεν υπάρχει διοργάνωση, αγάπη, που να αλλάζει κάθε δύο χρόνια ο τρόπος διεξαγωγής. Κοίτα, για μένα έχει πολύ μεγάλη λογική και ουσία το να φύγει από το προσκήνιο αυτό το πράγμα με τους ομίλους που δεν έχει κανένα νόημα στο κύπελο. Κανένα μα κανένα. Δεν έχει νόημα. Το θέμα είναι να μην τους ξαναπαναφέρουμε μετά από δύο χρόνια. Όχι, νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε. Ένα μοντέλο επιτέλους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν κολλάει εκεί αυτό το πράγμα. Ναι. Ξαναλέω, τα τελευταία 50 χρόνια έχουν αλλάξει τον θεσμό του κυπέλου 30 φορές. Ας βρουν επιτέλους ένα μοντέλο και να το έχουμε, ρε παιδί μου, 5 χρόνια. Ναι. Αυτό το ότι κάθε χρόνο αλλάζουμε το κύπελο είναι άλλη μια απόδειξη. Όχι τώρα, δεν είναι μορφή για την τωρινή διοίκηση. Πιάνω όλες τις διοικήσεις της ΕΠΟ και της ΕΠΑΕ και της Σούπερ Λίγκας, γενικότερα όλες έχουν ασχοληθεί με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν αλλάζει, παιδιά, κάθε χρόνο ούτε το κύπελο Γερμανίας, ούτε το κύπελο Αγγλίας. Καλά, το κύπελο Αγγλίας δεν θα αλλάξει ποτέ. Αν αλλάξει, μπορεί να ξεκοθούν και 10 εκατομμύρια φίλαθλοι Άγγλοι. Τέτοια μούρλα που έχουν με την παράδοση γενικότερα οι Βρετανοί. Ούτε το κύπελο Ιράν αλλάζει κάθε δύο χρόνια, ούτε το κύπελο Αφγανιστάν. Εμείς κάθε χρόνο το αλλάζουμε. Ας βρουν λοιπόν μια φόρμουλα. Όντως αυτό με τους ομίλους είναι μια ιδέα και μισή. Ναι, δεν έχει νόημα. Εξυπηρετείται μόνο, αλλά και πάλι δεν ξέρω κατά πόσο εξυπηρετούνται και τα συνδρομητικά κανάλια. Το να δείχνουν διάφορα παιχνίδια. Ειδικά η τρίτη αγωνιστική. Ναι, εννοώ στο... η δεύτερη. Ναι, τέλος πάντων, ειδικά η τρίτη αγωνιστική στο 90% είναι όχι απλά αδιάφορη. Δεν υπάρχει, δηλαδή και εμείς με δυσκολία την ασχολούμαστε. Επειδή πρέπει. Πόσο μάλλον ο κόσμος και όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Δεν έχει νόημα. Υπάρχει και το πλάνο με τον διπλό τελικό. Θα συζητηθεί και αυτό αύριο στη συνέντευξη της Λίγκας. Και αύριο είναι να συζητηθεί φυσικά και το νέο πρωτάθλημα. Ο τρόπος διεξαγωγής. Ναι. Αν θα έχουμε play-off, πώς θα έχουμε play-off, τι εννοούμε play-off. Αν θα έχουμε τρεις γύρους αντί για play-off. Θα σου πω, όλα είναι να συζητηθούν αύριο. Θα έχει νομίζω ενδιαφέρον αυτή η συνεδρίαση αυριανή που είναι να γίνει το πρωί. Γιατί θα συζητηθούν πολύ πολύ σημαντικά θέματα για την επόμενη σεζόν. Είμαστε πλέον στο 90% της καταμέτρησης για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι. Για την ακρίβεια 89,98%. Οι 203 ψήφοι διαφορά μεταξύ Κωνσταντίνου Ζέρβα και Γιώργου Ορφανού έχουν γίνει πλέον 303. 15.805 ψηφοδέλτια έχει ο Κωνσταντίνος Ζέρβας και 15.502 έχει ο Γιώργος Ορφανός. Και απομένει ακόμα η καταμέτρηση του 10% των ψηφοδελτίων. Σαφώς νομίζω και μπορεί να αλλάξει. Αλλά όσο βαδίζουμε προς το τέλος, όλα συγκλίνουν. Από νωρίς το πρωί βέβαια. Αλλά όσο διαφορά παραμένει εκεί, 250 ψηφοδέλτια, 300, νομίζω ότι θα ήταν σόφρο να περιμένουμε μέχρι και το φινάλε. Πάντως λογικά μέσα στην επόμενη ώρα, άντε βαριά μια μισή ώρα, θα γνωρίζουμε τους δύο μονομάχους της επόμενης Κυριακής. Ένας θα είναι σίγουρα ο Νίκος Σταχιάος και περιμένουμε είτε τον Κωνσταντίνο Ζέρβα που προηγείται σταθερά από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και τώρα, ή τον Γιώργο Ορφανό που ξεκίνησε ως τέταρτος, αλλά όσο περνούσε η ώρα χθες το βράδυ ξεπέρασε την Νοτοπούλου, η οποία παραμένει στο 13,45%. 14,84% ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, 14,56% ο Γιώργος Ορφανός. Άρα περιμένουμε, νομίζω όχι για πολύ ακόμα. Μία μισή ώρα ακόμα, ναι. Νομίζω θα ξεκαθαρίσει και αυτό το τοπίο. Είπαμε νωρίτερα για τους ευρωβουλευτές ποιοι εκλέγονται, ποιοι δεν εκλέγονται. Δεν τα κατάφερε ούτε ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ούτε ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον άλλον αθλητή εδώ στην πόλη μας. Έχουμε κάποιον που ξεχνάμε. Από αθλητές, αυτοί οι δύο όχι. Ήταν οι πιο προβλημένοι. Ναι. Ο Ζαγοράκης και ο Νικολαίδης. Και οι δύο έχουν μείνει εκτός. Πέτρος Κόκαλης, είπαμε κανονικά. Αθλητής. Όχι αθλητής, γενικά ρε παιδί, από το χώρο. Το χώρο, ναι. Κανονικά. Και αυτός. Ο Χαριστίας νομίζω θα ήταν μέσα, χωρίς να έχω το ψάξει, αλλά όταν έχει ο Τζικός σας 80% δεν νομίζω να μείνει άνθρωπος του έξω από την περιφέρεια. Ναι, γενικά εκεί μαζεύονται πολύ νομίζω. Έχει και εκεί το ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται. Δεν το είδα καθόλου, παιδιά, αλλά η λογική μου λέει ότι ο Άγγλος Χαριστίας θα είναι μέσα λογικά. Είναι και Νίκος Σταυρόπουλος. Μέσα δεν είναι. Ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον για αρκετούς.
Θα το δούμε και αυτό. Εντάξει, από το απόγευμα και το βράδυ και αύριο. Ναι, νομίζω θα βγουν σιγά σιγά. Θα δούμε τι θα γίνει και με τους δημοτικούς συμβούλους. Mm-hmm. Θα αρχίσουν να βγαίνουν εκεί τα αποτελέσματα. Εκεί. Έχει αρκετούς ο ΠΑΟΚ. Είναι ο Γιώργος Κούδας με τον Γιώργο Ορφανό. Είναι ο Σταύρος Ταράφης με την Οτοπούλου. Είναι ο προπονητής μπάσκετ γυναικών ο Νίκος Παπαδόπουλος. Είναι ο Νίκος Σταυρόπουλος φυσικά. Αλλά όλα αυτά νομίζω θα μας απασχολήσουν από αύριο περισσότερο. Τώρα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ποιος θα τερματίσει στη δεύτερη θέση. Ας κάνω μια τελευταία ανανέωση για να πάμε και στους χορηγούς. Δεν υπάρχει νότερη ενημέρωση. 303 ψήφοι χωρίζουν Ζέρβα και Ορφανό. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας και σήμερα ήταν το Θέατρο Βεργίνα και το Ρίτζι Καζίνο. Πραγματικά μην χάσετε το μεγάλο αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου από Άγγελο Διονυσίου, Στέλιο Διονυσίου, Διαμαντή Διονυσίου. Νομίζω οι παλιότεροι, αλλά και όχι τόσο παλιοί, που άκουσαν και μεγάλωσαν με τα τραγούδια του Στράτου, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αφιέρωμα με τους κατάλληλους ανθρώπους, τα παιδιά δηλαδή του Στράτου Διονυσίου, στο Θέατρο Βεργίνα για 4 ακόμα παραστάσεις. Κλείστε γέρο στα εισιτήριά σας, στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public, δεν υπάρχει όριο ηλικίας για να μπείτε στο Θέατρο Βεργίνα. Αν τώρα θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να μπείτε στο Regency Casino, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας. Είναι φυσικά προαιρετική η είσοδος. Μπορείτε απλά να πάτε να απολαύσετε το αφιέρωμα στο Στράτο και να φύγετε. Αν θέλετε να μπείτε όμως στο Regency, πρέπει να έχετε συμπληρώσει 21 χρόνια ζωής. Μαζί μας ήταν και η Στίχημαν. Δεν ξέρω αν θα βγάλει και προγνωστικά αγάπη και αποδόσεις για το δεύτερο γύρο. Δεν το θεωρώ απίθανο. Πάντως εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Τα μεγάλα πρωταθλήματα έχουν τελειώσει ουσιαστικά. Είχαμε και φινάλε στην Ιταλία χθες και τα κύπελα έχουν τελειώσει. Πάντα όμως υπάρχουν ευκαιρίες, είτε μιλάμε για NBA για λίγο καιρό ακόμα, είτε αργότερα Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, Δανία. Έχει τέννις. Έχει τέννις. Θα έχει Ρωσία νομίζω. Και θα έχει πάρα πολλά. Εντάξει, έχει και εθνικές μετά. Εθνικές. Προκριματικά, εντάξει, καλά θα είναι. Φιλικό την Πέμπτη τώρα. Βλέπουμε στο Open Trailer στην Τουρκία, Αντάλια, με την Ελλάδα. Τουρκία. Έχει τένις τέριο. Στηρίζουμε Ναδάλ. Έχουμε άνθρωπο που είναι κάθε μέρα στο προπονητικό της Εθνικής. Είναι ένας Ολλανδός που έγινε τόσα χρόνια φίλος του ΠΑΟΚ. Το γνωρίζουμε όλοι. Το βλέπουμε κάθε χρόνο στην Ολλανδία και τώρα πηγαίνει στην Εθνική. Είχα μια συνομιλία χθες μαζί του. Εννοείται πως συνάντησε Πέλκα, Κουλούρη και Πασχαλάκη. Το γνωρίζουν άλλωστε. Είναι φυσιογνωμία πολύ χαρακτηριστική. Ο Ολλανδός φίλος του ΠΑΟΚ. Δεν του άρεσε ο Άγγελος Αναστασιάδης, μου είπε όμως. Γιατί λέει, όταν πήγαινε στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, την τελευταία φορά που ήταν ο προπονητής του Αναστασιάδης, ήταν προσιτός. Τώρα λέει, μου φαίνεται απόμακρος. Ναι. Ίσως λέει, επειδή έχει μεγαλώσει. Είπε ο Ολλανδός, μάλλον δεν. Είχε καμιά ιδιαίτερη συνομιλία με τον Άγγελο Αναστασιάδη. Δεν ξέρω, Στερή, γιατί να σου πω. Πάντως εντάξει. Είδα βίντεο με ωραία υποδοχή σε Κώστα Σταφυλίδη. Ναι. Μέχρι εκεί, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Μέχρι 29 νομίζω θα μείνουν εκεί και μετά. Μετά είναι το Τουρκία φιλικό. Και μετά τα δύο επίσημα παιχνίδια. Λοιπόν, μαζί μας ήταν και σήμερα τα Nike Shoes. Η κορυφαία επιλογή που μπορείτε να κάνετε για παπούτσια και για ανδρική συλλογή και για γυναικεία και για παιδική και για αξεσουάρ και για τσάντες. Πολλά και τα καταστήματα και πλατεία Σοφίας και Mediterranean Cosmos και Ελευθέρως Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν και το νέο κατάστημα φυσικά είναι στη διάθεσή σας Τσιμισκή με Ροζοτέλους και nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα εύκολα και γρήγορα. Κάντε τις επιλογές σας. Παρένθεση, υπάρχει συνέντευξη του Μανώλη Παπακώστα, του γιατρού του ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ TV και ανέφερε ότι ο Βέρμπουμ θα είναι έτοιμος στο ξεκίνημα της χρονιάς και ιατρικά ο Μαωρίσιο θα είναι έτοιμος στην αρχή της σεζόν. Βέβαια το ιατρικά από το αγωνιστικά υπάρχει αρκετή απόσταση. Ναι, έχει να κάνει και με την κατάστασή του. Ναι, αλλά σίγουρα το ότι θα είναι έτοιμος ιατρικά νομίζω είναι μια καλή εξέλιξη για τον Μαωρίσιο. Γενικότερα πάνε καλά οι τραυματίες, αλλά υπάρχει βέβαια πάρα πολλοί δρόμους, ειδικά για Βιερίνια, αλλά και για ο Μαωρίσιο. Τώρα, για το Βέρμπλουμ, να δούμε πώς θα είναι στην προετοιμασία. Λοιπόν, μαζί μας ήταν και ο Φτύκας, πλακάκι και ήδη γηνής, με νέες προσφορές, επιλεγμένα είδη
κάθε εποχή του χρόνου, με προϊόντα του μεγαλύτερου ισπανικού και ιταλικού οίκου και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σα. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο FTICA 905-503 για πληροφορίε, για εκτίμηση, για οτιδήποτε θέλετε. Ή περάστε από την Απόλλωνο 37-39 κατά Τούμπα, πάνω από εκεί που του καλού, για να μιλήσετε απευθεία εκεί με του ανθρώπου για οτιδήποτε απορία έχετε ή να του πείτε τι ιδέε που έχετε για το μπάνιο σα. Και μαζί μα, Data Lab Σχέδιο Διαβίου Μάθηση, παρακολουθήστε σεμινάρια στην πληροφορική. Αν θέλετε να γίνετε έξπερτοι στην αγορά εργασίας και στην πληροφορική, σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και αποκτήστε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Data Labs Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-2962 και datalabs.edu.gr. Αυτά από εμάς. Θα δώσουμε σκητάλη στο ανάλυση το By Repress. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 3. Αντώνης Τσακαλέας, Τάσος Ζέρβας, Γιώργος Παναγιωτίδης και όλα τα υπόλοιπα παιδιά του team. Καλό μεσημέρι από εμάς. Μείνετε στο Λίπερο 107,4.